Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας, να πούμε και καλή χρονιά. Η πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν, όπως λένε στα ελληνικά της περίοδου, ε, για το 23-24, αυτής της εκπομπής από τον Κρήτη 87,5. Ο Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρείτσα δύο ώρες με υψωμένη τη σημαία. Ε, ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο κυκλοφόρησε. Ε, και έχω την χαρά και την τιμή, πρωτή όμω όμως χαρά, διότι έτσι ε, επικοινωνούν οι Έλληνες, με χαρά όταν συναντιούνται, να έχω μαζί μου έναν καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο του πολιτισμού, ε, τον Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Γαλάτσι, ο οποίο μόλι πρόσφατα, πριν λίγο καιρό, πολύ ζεστό είναι ακόμα το βιβλίο, κυκλοφόρησε ένα πολυσέλιδο βιβλίο. Είναι αυτό εδώ πέρα ολόκληρο το βιβλίο που βλέπετε. Είναι ένα τεράστιο βιβλίο, ογκώδε, 600-800 σελίδε, πόσο έχει εδώ πέρα. Με θέμα η ελληνική σημαία, μυστικά, άγνωστα, ψέματα, αλήθειες, μύθη και παραμύθια. Και ότι ακριβώ ε, κουβαλάει αυτό το μεγάλο εθνικό σύμβολο. Μάνο μου να σε καλωσορίσω στην εκπομπή μα. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Ε, μου έκανε τρομερή εντύπωση το βιβλίο σου από την πρώτη στιγμή που το παρέλαβα. είχε την καλοσύνη να μου το στείλει και την ευγένεια και σε ευχαριστώ. Ε, πέρασα αρκετέ νύχτε ξεφυλίζοντά το, όχι μελετώντα το, διότι αυτό το βιβλίο για να το μελετήσει κανεί πρέπει να το αφιερωθεί, για να μην πούμε ψέματα. Πρέπει δηλαδή να κάτσει επισταμένο και να. Όμω είναι είναι, είναι, είναι χορταστικό, είναι ωραίο ακόμα και μόνο και μόνο να το βλέπεις έτσι πολύχρωμο που είναι, έτσι με όμορφα χρώματα που έχει, που τέρπουν την ψυχή, και κυρίως πάνω στη γαλανόλευκη. Το θέμα του είναι ελκυστικό. Το θέμα του είναι ελκυστικό και θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να το είχε κάνει ένα πανεπιστήμιο ή μια ακαδημία, και να το προσέφερε στα παιδιά τα οποία ίσω πηγαίνουν σχολείο, αυτά που τελειώνουν την έκτη τάξη, και να του το δίνει δώρο όταν θα μπαίνουν στο γυμνάσιο. Σε κάθε περίπτωση στα Λύκια να το δίνει, στα. Γενικά είναι δουλειά κράτου, δουλειά Υπουργείου Πολιτισμού και Υπουργείου Παιδεία, όπω είπα και στην παρουσίασή του. Ε, Πώ το τόλμησε αυτό, Πώ ήρθε η, η ιδέα, Πώ έλαμψε η ιδέα μέσα και είπε, Θα κάνω ένα βιβλίο για την ελληνική σημαία. Βρήκε κάποιο κενό, δηλαδή κενή, 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 κενό χώρο, κενή τρύπα στη βιβλιογραφία. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Ε, πρέπει να πω ότι όντως είναι ένα βιβλίο που πραγματικά φαίνεται δύσκολο, δεν είναι όμως δύσκολο. Είναι ένα αμυγός επιστημονικό βιβλίο, το οποίο το εκλαίκευσα όσο μπορούσα περισσότερο για να είναι κατανοητό στον απλό κόσμο. Ε, θεωρώ, ότι, ε, θεωρώ ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο για το αντικείμενο. Δηλαδή, η σημαία... Ε, Δεν χωράει εκτός. Αλήθεια είναι. Αλήθεια, δε, δε, δε είναι, αλήθεια, εκτόςες, είναι, αλήθεια είναι. Θα μπορούσε αυτό το βιβλίο να είναι δεκατόμι. Το λέω ελεγκρινά. Ε, αφαιρούσα. Υπάρχουν κομμάτια που έχω μελετήσει μήνες και χρόνια. Κομμάτια. Και αναφέρονται μέσα στο βιβλίο μόνο σε μερικές γραμμές. Δύο, τρεις γραμμές. Το λέω ειλικρινά Όμως, ε, ε, νομίζω ότι... Αναφέρεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να το πάρει ένα παιδί με τη μαμά του να το μελετήσει, μπορεί να το πάρει και ένα πανεπιστήμιο να το μελετήσει. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Πώς ήρθε η πρώτη ιδέα, η πρώτη λάμψη ας πούμε. <laughs> Για να είμαι πάντα θυμόμουνα το σεντούκι της γιαγιάς. <laughs> πάντα θυμόμουν όταν η συγχωρεμένη μάνα μου ε, έβγαζε τη σημαία Απ' την ντουλάπα με την Ιθαλίνη Και την διπλωμένη Και την έβαζε στο, στο μπαλκόνι Στις εθνικές γιορτές ε, Νομίζω ότι όλοι μας Έχουμε μπολιαστεί με αυτό του, Τουλάχιστον οι παλαιότεροι Απ' την άλλη μεριά Επειδή είμαι εκπαιδευτικό Και επειδή όλα μου τα χρόνια Τα αφιέρωσα εκεί Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένα τρομερό επάγγελμα Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Έβλεπα το, το μεγάλο κενό υπήρχε ένα κενό, δηλαδή πιο κενό δεν αναφερόταν αναφερόταν σε πολύ λίγα η σημαία ε, η σημαία θες ε, να πεις τα παιδιά δεν μαθαίνανε δηλαδή κάτι, εντάξει υψώνω αυτό το σύμβολο αλλά τι είναι αυτό το σύμβολο μαθαίνανε τα παιδιά ε, όμως ε, το σύστημα ε, έδινε για παράδειγμα λίγες πληροφορίες για τη σημαία ε, και ανάμεσα στα άλλα για να μην ένα παιδί όταν παίρνει στα χέρια του μια φωτοτυπία μόνο για να βάλει χρώμα δεν εμπεδώνει τη σημαία ούτε εμπεδώνει πως σχηματίζεται η σημαία οπότε λοιπόν αυτό ήταν ένα τεράστιο κενό δηλαδή όντα υπεύθυνο πολιτιστικών αργότερα στο Υπουργείο Παιδείας όπου είδα αυτό το κενό δηλαδή μέσα στα τμήματα που έκανα κάποια προγράμματα σε όλο το ε, ρωτούσα για τη σημαία και σχεδιάζαμε σε ένα μικρό κενό μας τα παιδιά με τη σημαία, έβλεπα ότι ίσως ένα από τα 20-25 παιδιά μπορούσε να σχεδιάσει και να ζωγραφίσει σωστά τη σημαία. Ένα, προσέξτε τι σας λέω, ένα από τα 25 παιδιά. Δηλαδή αυτό το έκανα, αν θυμάμαι καλά, σε 40 τμήματα στα 40 τμήματα είναι ζήτημα να είχα 30 με 35 σημαίε σωστέ. Τι, τι εννοεί δηλαδή, από τη σειρά των χρωμάτων, από το, από, από τον, το είδο του μπλε. Τα παιδιά το... γνώριζαν περίπου πώ είναι η σημαία, δεν γνώριζαν τι εννέα λωρίδε τη σημαία, δεν γνώριζαν πού μπαίνει το μπλε, ότι είναι πρώτη η μπλε, ότι είναι τελευταία η μπλε, ότι πώ είναι ο σταυρό. Δηλαδή μπέρδευαν πάντα τα χρώματα, έβαζαν γαλάζιο σταυρό, έβαζαν ε, γαλάζια τα τετράγωνα έβαζαν. Δηλαδή, ε, έμοιαζε με ελληνική σημαία, αλλά δεν ήταν η ελληνική σημαία. Μάλιστα. Μεγάλο κενό, λοιπόν, αυτό. Μάλιστα. Τεράστιο. Ε, και για να είμαι ειλικρινή, ε, ε, ένα κομμάτι του βιβλίου τώρα είναι Σχεδιάζουμε τη σημαία. Πώ σχεδιάζουμε ναι, τη ναι, σημαία. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Βήμα, βήμα. και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή, αν μπορέσω, να το κάνω ένα παιδικό βιβλίο που να είναι πιο προσβάσιμο στα παιδιά μα. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο, δηλαδή, να. Το δουν τα παιδιά μα. Το πώ ζωγραφίζουμε την ελληνική σημαία. Αυτό. Το πώ, ναι, πώ σχεδιάζουμε πρώτα, βήμα-βήμα, και πώ ζωγραφίζουμε. Και πώ την κόβουμε. Έχει κανόνε η ελληνική σημαία. Ναι, ναι. Έχει κανόνε, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Έχει κανόνε. Και αυτού νομίζω πρέπει να του ακολουθήσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ένα κενό, το οποίο το έβλεπα. Ενώ ζούσα ε, για πολλά χρόνια στη Φιλανδία, και έβλεπα τα παιδάκια πώ μάθαιναν, πολύ ευκολότερη σημαία του, δεν λέω, ε, ε, πώ μάθαιναν να σχεδιάζουν επακριβώς Πώ είναι και τα λοιπά. Να σχεδιάζουν τη σημαία του. Ε. ή στη Δανία ή στην Νορβηγία, Εδώ δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε ένα ναι, κενό. Ναι, και αυτό ναι, το βιβλίο νομίζω ναι. ότι καλύπτει και αυτό το κενό. Εκτό από την ιστορία. Ναι, γιατί α πούμε, αν πάμε σε ένα, σε ένα απλό, σε, ένα, σε μια απλή σημαία, σε ένα απλό σύμβολο, όπω το άσπρο με τον μπλε, το μπλε σταυρό τη Φιλανδία, α πούμε, ε, δεν είναι κάθε άσπρο πανί που στη μέση θα έχει ένα μπλε σταυρό ή σημαία τη Φιλανδία. Έχει, έχει κανόνε, έχει, ε, πάχος πάχο, έχει πού θα είναι, έχει πόσο θα είναι τα τετράγωνα. Δηλαδή, δεν είναι οποιοδήποτε άσπρο με έναν σταυρό μπλε η σημαία τη Φιλανδία. Ούτε Έτ, το μπλε. Ούτε έχει συγκεκριμένο παντόν το μπλε τη Φιλανδία. Το ίδιο λοιπόν και η ελληνική σημαία. Σάφος. Είτε η απλή, η μπλε με τον άσπρο σταυρό, είτε η πιο σύνθετη, το πιο σύνθετο σύμβολο, που είναι με το, με τι οριζόντιε, eh, ε, λωρίδες. Και το σταυρό μέσα. Ε, αυτό δεν είναι, σε οποιοδήποτε πανί πάρω και σχεδιάσω ένα παραλληλόγραμμο, κάνω ένα σταυρό στη μέση και κάνω και 9 λωρίδες είναι η ελληνική σημαία. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και προσβλητικό αυτό Αλήθεια είναι. που θα κάνω. Από μπορεί... ένα παιδάκι δεν είναι. Ναι, σίγουρα αυτό λέω. Αλλά από έναν ενήλικα, φυσικά. Δεν έχει δόλο ένα παιδάκι, ναι. αλλά από έναν ενήλικα μπορεί να είναι και καρικατούρα. Μπορεί να είναι και κοροϊδευτικό. Μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ε, αν δεν το κάνει καλά. Και υπάρχει νόμος γι' αυτό. Φυσικά. Και πώ τη σχεδιάζουμε και πώ την κρεμάμε και πώ μπορούμε να την κρεμάσουμε στον τοίχο, πώ να τη σχεδιάσουμε και να την κρεμάσουμε. Υπάρχει, πώ πρέπει να είναι δεξιά ή αριστερά ο σταυρό, τα ορίζει όλα το Σύνταγμα. Τώρα να συνεχίσω σε αυτό που. Αυτό σαν μάθημα δεν υπάρχει μέσα στο σχολείο. Δυστυχώ. Σαν μάθημα, λέω. Δεν υπάρχει. Είναι ευαισθησία ενό δασκάλου να κάτσει να το πει λίγο πριν τι εθνικέ γιορτέ, να κάτσει να το πει από μια προσωπική ευαισθησία ο δάσκαλο. Γεγονό είναι ότι δεν γνωρίζουμε ότι. Ακόμα, ακόμα και την Εθνική Γιορτή τη Σημαία. Που λέω εγώ το, ότι είναι 27η Οκτωβρίου. Η οποία Οκτωβρίου. είναι, μπράβο, η οποία είναι 27η Οκτωβρίου. Ακόμα και αυτό δεν η Σημαία πρέπει να αναρτάται στα μπαλκόνια μα, στου εξώστε μα, την 27η, όχι την 28η. Και να παραμένει είναι και την 28η. Η Εθνική Μέρα τη. Η Εθνική Μέρα τη Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που με ρώτησε πριν. Πώ ξεκίνησε όλο αυτό. Σου είπα βιώματα, παιδικά φυσικά και όλα αυτά. Ε, και φυσικά τα σχολεία. Όμω παρόλα αυτά, Υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Ε, δηλαδή όταν βλέπεις ε, να τσαλαπατούν την ελληνική σημαία στο εξωτερικό, το λέω ειλικρινά και όχι μόνο στο εξωτερικό, και στο εσωτερικό το, και ναι. δεν μιλάω για τις, το να βάλουν φωτιά τα τραγικά αυτά ναι. να, να την κάψουν, να την κόψουν, να την πετάξουν και τα λοιπά. αυτά είναι τραγικά. Μιλάω για άλλα πράγματα, δηλαδή όταν βλέπεις ότι Έλληνες συμφωνούν με την, τις απόψεις κάποιων ξένων που λένε ότι η σημαία μας αντιγράφηκε από αγγλική σημαία. West India Company, όποιος ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Α, μόνο, και και μόνο, 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 και μόνο, μόνο αυτό είναι ένας λόγος για να γράψει ένα βιβλίο. Το λέω ειλικρινά. Μέσα στο βιβλίο αποδεικνύεται περίτρανα ότι, ότι οι σημαίε αυτές των Άγγλων, οι συγκεκριμένες σημαίε, Αντιγράφηκαν καθαρά από του Βυζαντινούς. Από το Βυζάντιο. Από το Βυζάντιο. Το και, πριν, όχι πριν. Αυτό, και όχι μόνο αυτό. Η δική μα σημαία και τα, τα δικά μα σχέδια προηγούνται 100, 200, 300, 500 χρόνια πριν από αυτή τη σημαία που έβγαλαν οι Άγγλοι για να ταξιδέψουν εμπορικά στι Δυτικέ Ινδίε και την λένε σήμερα κάποιοι ότι εμεί αντιγράψαμε αυτή τη σημαία. Όχι βέβαια. Μέσα λοιπόν υπάρχει στο βιβλίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α. Να το αφήσουμε πίσω για να το δουν αυτοί πραγματικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα το δούμε και με τα παραδείγματα αυτά. Έχει έχεις τόσο εμπεριστατωμένα παραδείγματα μέσα που δεν χωρεί καμία αμφιβολία περί τούτου. Πριν από αυτό θέλω να σου πω το εξή ότι επειδή μας ακούνε και στη Γερμανία και στην Αυστραλία ε, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και μάλιστα αυτή την ώρα είναι συγκλονιστικό αυτό που έμαθα ότι με το που κυκλοφόρησε το βιβλίο σου είχες πρόταση από τους Έλληνε ομογενείς στην Αυστραλία, Αλήθεια, να πα να το παρουσιάσεις. δηλαδή εκεί και, και ξέρει, και εγώ που έχω μεγαλώσει έξω, έχω κάνει έξω και εσύ που έχει κάνει έξω. Ε, θυμάσαι ότι το σκύρτημα όταν βλέπαμε την. και μην είναι η μικρή η λέξη, αλλά όταν βλέπαμε ελληνική σημαία στο εξωτερικό, ήταν πολύ μεγαλύτερο από όταν βλέπουμε. Στο εσωτερικό, εδώ, εδώ, όταν τη βλέπουμε, Φαντάσου λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πώ νιώσανε στην Αυστραλία, μόλι είδαν το βιβλίο, μόλι μάθανε ότι κυκλοφόρησε ένα σχετικό βιβλίο και ότι κάποιο μπορεί να του Πέντε πράγματα, τι είναι το σύμβολό του, τι είναι η σημαία του. Είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά, ε, όπω εγώ όταν έζησα στο εξωτερικό, ε, είχα και εγώ το σεντούκι μου με τη σημαία και ήξερα τι ένιωθα ε, για τη σημαία μου ε, στη χώρα που ζούσα που την αγαπούσα πάρα πολύ και την αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα αυτή που με φιλοξενήσε, το λέω ειλικρινά. Άσχετο όμω το ένα με το άλλο. Νομίζω κάτι αντίστοιχο, ε, βιώνουν και όλοι οι Έλληνε στο εξωτερικό. Ε, να σα πω ένα μικρό παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Κάποτε βρέθηκα στο Αϊβαλί. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Κυρδονιά. Ε, αλήθεια είναι. Mm. Λοιπόν, ε, και περπατώντα στου δρόμου, λοιπόν, εκεί στο Αϊβαλί με κάποιον φίλο, ε, μιλούσαμε ελληνικά και ακούω πίσω μου ένα πουπάτ. Λέω, δεν μπορεί. Γυρνάω πίσω και βλέπω μια γιαγιούλα με μια άλλη απέναντι, η οποία σηκώθηκε και μπήκε στο σπίτι τη, η οποία έπλεκε εκεί κοντά. Γυρνάω πίσω. Λέω, καλησπέρα. Χαμηλόφωνα. Μουλή. Καλησπέρα, μου λέει. Ελληνίδα είμαι. Είμαι πολιτογραφημένη, Τουρκάλα. Αλλά είμαι Ελληνίδα. Πολύ Ελληνίδα. Δεν βλέπετε. Είδα, βέβαια, αυτό που έφτιαχνε, το οποίο ήταν περίτεχνο. Mm -hmm. Μια δαντέλα, η οποία φαινόταν ότι ήταν και μου λέει μέσα στο σεντούκι μου στον πάτο έχω τη σημαία και την εικόνα μου. Τα παιδιά μου είναι, μου είπε, τα παιδιά μου ήταν στη Μυτιλίνη και στην Κρήτη. Ένα-δύο παιδιά τη, νομίζω ότι δεν θα ζει πια, είναι, πρέπει να είναι 30-40 χρόνια πριν αυτό που λέω. Ε, οπότε λοιπόν στο σεντούκι τη είχε τη σημαία και την εικόνα. Και την κράταγε αυτή. Ναι. Αυτό κρατάει και, κρατά το κρατά. κρατά. ε, κρατά και τον Έλληνα στο εξωτερικό. Το λέω, δεν ναι. είναι στο Σεντούκι του. Και αν δεν είναι στο Σεντούκι του, είναι σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποια ντουλάπια, σε κάποιο σιρτάρι. Ε, επειδή λοιπόν είπε για το θέμα τη Αυστραλία, ναι, πραγματικά ε, ο, βρέθηκα με τον πρόξενο τη Αδελαίδα, ε, τον ε, κύριο Ψάχια, που μπορεί να είναι τώρα στην Αδελαίδα, και πήρε το βιβλίο για το προξενείο εκεί και παράλληλα έκανα μια συνάντηση ε, με έναν Έλληνα ο οποίο είχε άμεση σχέση με το αρχαιολογικό, το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιπτούτο ε, και τώρα προετοιμάζουν ε, να, πάμε, να πάω δηλαδή το να κάνω ένα κύκλο ε, στην, μια περιοδία στις, μια περιοδία, πόλεις, στις πούμε, πόλεις αυτές που έχουν ελληνική μειονότητα Ναι, αλλά κυρίως το Αρχαιολογικό Αυστραλιανό Ινστιτούτο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό mm. γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες φυσικά και θα έρθουν οι Έλληνες αλλά είναι και οι Αυστραλοί και προσανατολιζόμαστε για την, το, 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 24, τον Οκτώβριο του 24. Ε, με το καλό ας γίνει. Ναι, και είναι σημαντικό να μπει το επιστημονικό κομμάτι αυτού του βιβλίου, να ακουστεί στους αρχαιολόγους, να δούνε και αυτοί, ε, να καταλάβουν και αυτοί ότι τα σύμβολα ξεκινάνε από τα χαράγματα των βράχων, περπατάνε στα γράμματα, στην αλφάβητο, στα νομίσματα κλπ. και γίνονται μετά οι σημαίε των αγώνων που φτάνουν από την ελληνική εποχή, περνάνε στα ρωμαϊκά λάβαρα, φτάνουμε στα Βυζαντινά, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μια καθαρά αμυγό ελληνική αυτοκρατορία. Και μετά συνεχίζουν πολλά από αυτά και μέσα στην τουρκοκρατία, οθωμανοκρατία να υπάρχουν. Αλήθεια είναι. Έτσι, κάποια από αυτά να υψώνονται και σε καράβια και σε στρατούς ή ομάδες Ελλήνων οπλαρχηγών κλπ. και μέχρι να φτάσουμε την απελευθέρωση όπου θα δούμε με ποιον τρόπο καταλήξαμε στο σημερινό μας σχήμα, μορφή, χρώμα και λοιπά της ελληνικής σημαίας. Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, ψάχνεις και ανακαλύπτεις τα, τη σημαία, τα σύμβολα, τα χράματα, τα χαράγματα, πώς έφτασε ως εκεί, πώς ήταν πρώτα, πώς, ποια σημαία έχει το ένα νησί, ποια σημαία έχει άλλη περιοχή. Υπάρχει κάτι κοινό πριν φτάσουμε στην τελική απόφαση για το α, αυτή θα είναι η σημαία, έχει διακρίνει να υπάρχει μια κοινή πλεύση, ένα κοινό σύνολο. Εξαρτάται την εποχή. Mm -hmm. Αν μιλήσουμε για την προϊστορική εποχή. Όχι, όχι. Μίλαγα για τις εποχές πριν την ε, επανά μέχρι, Μέσα στην Οθομονοκρατία, α η, η Βυζαντινή εποχή. Μέσα στη Βυζαντινή εποχή. Εκεί, για να είμαι υπάρχει ένα χάος σημαίων. Χάος Χάος σημαίων. Ε, Νομίζω ότι εκεί δημιουργήθηκαν ε, ε, όλες οι σημαίες, οι περισσότερες σημαίες και δόθηκαν ιδέες για τις σημαίες της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας. Όλε τι μέρε τη Ευρώπη. Αλλά υπάρχει ένα κοινό. Άλλωστε, οι Βυζαντινέ πριγκίπισε ταξίδεψαν σε, όλη την, σε όλο το Βυζάντιο και Φυσικά. κάνανε επιγαμιαίε σχέσει εκεί πέρα. Και, και δώρα, Α, δώρα και... βέβαια. Και δώρα σημαίε. Και δώρα σημαίε. Δώρα σημαίε. Βέβαια, yeah. βέβαια. Το κοινό που βρίσκω τώρα σε αυτή την δύσκολη ερώτηση που κάνει, γιατί τι θα έκανε εσύ, ε, δύσκολη ερώτηση θα έκανε, είναι ότι ε, τα χρώματα που επικρατούσαν ήταν το λευκό. Το μπλε, αρχαιολικά καθαρά, mm -hmm. και το κόκκινο, επίση αρχαιολινικό. Okay. Δηλαδή, αυτά τα τρία χρώματα ήταν η παλέτα των περισσότερων σημαίων από τα αρχαία χρόνια, θα έλεγα. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι τα χρώματα με τα οποία εν υπάρχει και συνυπάρχει η ελληνική ψυχή είναι το λευκό, το γαλάζιο και το κόκκινο. Και το κόκκινο. Σαφώς και το κόκκινο, το τονίζω. Όμω, το... το κόκκινο αρχίζει και καταργείται από τον 13ο αιώνα. Όταν παίρνουν οι Τούρκοι το χρώμα, το κόκκινο mm -hmm. και το κάνουν δικό του. Mm -hmm. Άρα χάνεται το χρώμα τη φοινικήδα τη Αρχαιολινική, χάνεται το χρώμα που περνάει στα ρωμαϊκά χρόνια και στα ε, πρώιμα βυζαντινά και στα βυζαντινά χρόνια, όπου οι περισσότερε ημέ, αν δούμε δηλαδή, ε, ό,τι έχει καταγραφεί, έχει λευκό, κυρίω λευκό, μπλε και κόκκινο, έχει mm -hmm. και λίγο χρυσό, έχει και κάποια άλλα χρώματα, αλλά κυρίω είναι αυτά. Ε, οπότε λοιπόν καταργείται, γιατί το χρώμα με αυτό. Το χρώμα αυτό. Είναι τον εχθρό. Είναι του εχθρού. Ναι. Οπότε μένει το λευκό, το προαιώνιο λευκό και το προαιώνιο μπλε. Ε, το λέει καθαρά ο Ελίτης. άλλωστε, δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο για να ξαναφτιάξω την Ελλάδα. Λίγο αφρό, λευκό αφρό από τα κύματα του Αιγαίου, ε, λίγο μπλε από τη θάλασσα, ένα μπελάκι μια ελίτσα και την Ελλάδα την ξαναστήνει από την αρχή. Ε, είναι, είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό και έχω κάνει εκπομπές με ειδικού ανθρώπους που μας λένε ότι κάθε λαός έχει έναν ένα συγκεκριμένο ψυχικό ψυχισμό προς συγκεκριμένα χρώματα. Mm. Ε, το βλέπεις και στις φορεσιές του και σε αυτά που αγαπάει να φοράει κλπ. Ε, εμείς έχουμε το μπλε από πότε. Πότε το εντοπίζεις το μπλε και το λευκό. Λοιπόν, εμείς έχουμε και τα τρία χρώματα θα έλεγα. Τα τρία. Θα σου απαντήσω. Ε, Εμεί έχουμε και τα τρία χρώματα. Και αν δείτε σήμερα τι φορεσιέ, τι παραδοσιακέ, τα βασικά χρώματα από τι παραδοσιακέ φορεσιέ, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στον Πόντο, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, μέσα υπάρχει το λευκό, οπωσδήποτε το, το λευκό, μπλε και το κόκκινο. Οπωσδήποτε, ναι. Αν το δείτε στην αρχαία Ελλάδα, πάλι θα δείτε το ίδιο. Δηλαδή, αν δείτε τα μαξιλάρια που έχω, μαξιλάρια που ήφαινε η μητέρα μου, η συγχωρεμένη, και δείτε και τα μαξιλάρια στα, στα, στα ψηφιδωτά τη ε, Νάπολη, στο αρχαιολογικό μουσείο τη Νάπολη, τα ελληνικά εννοώ ψηφιδωτά, θα δείτε ότι είναι πανομοιότυπα. Πανομοιότυπα. Τα βασικά χρώματα είναι το λευκό, το μπλε και το κόκκινο. Το mm -hmm. Υπάρχει και ανεπέστα λίγο πράσινο, υπάρχει ανεπέστα λίγο χρυσό, λίγο κίτρινο, αλλά τα βασικά χρώματα είναι αυτά. Mm -hmm. Άρα λοιπόν. Ε, το χρώμα συνεχίζει μέχρι, μέχρι και σήμερα να υπάρχει αυτό. Όσον αφορά το μπλε. Το μπλε παρουσιάζεται από τα προϊστορικά χρόνια. Δεν θα καταλάβουμε ποτέ αν αυτές οι σημαίες που κυματίζουν στα πλοιάρια που βλέπουμε εμείς του κυκλαδικού πολιτισμού ή στα πλοιάρια τα ακόμα πιο προϊστορικά, στην άνδρο, στην ε, θύρα, αν αυτά τα πλοιάρια, τα χρώματα που κρέμονται μπροστά, στο, ε, μπροστά στην πλώρη, ναι, ναι. ήταν... Ε, ναι, γιατί ήταν είναι λευκά, ήταν λευκά. Ναι, φυσικά. Ήταν λευκά, κόκκινα, μπλε. Το πιθανότερο όμω είναι εκεί. Γιατί αυτά τα ανακαλύπτουμε πια στα αρχαία χρόνια. Ανακαλύπτουμε, λέει, τις σιλάδε αυτέ, όπου έχουν αυτά τα χρώματα. Άρα, συνεχίζουν. Όσον αφορά το μπλε. Ταξιδέψτε στην Κρήτη. Και πηγαίνετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερακλείου. Για παράδειγμα, λέω. Ναι, ναι. Και δείτε τι τυχογραφίε. Το background, του τυχογραφία, είναι μπλε φτιαγμένο με χρώματα τα οποία βγαίνουν μέσα από τα έγκατα της ελληνικής γης. Ορυκτά. Της ελληνικής γης. Mm -hmm. Εγώ δεν λέω ότι δεν έφεραν και Προφανώς, ε, λαζουρίτι, ε, λάμπις ε, λάζουλι ε, από, από την Αίγυπτο κλπ. Από, ναι. από το Αφγανιστάν κυρίως ναι. αυτός. Αλλά έβγαζαν λαζουρίτι από την Κύπρο. Ε, Αζουρίτη από την Σέριφο. Δηλαδή έβγαζαν από τα ορυχεία τη ελληνική γη από το μπλε χρώματα, τα αναλύω αυτά τα χρώματα μέσα στο βιβλίο και υπάρχουν ποιε περιοχέ έχουν ορυχία και πού έβγαιναν αυτά τα χρώματα, και με αυτά τα χρώματα ζωγράφησαν τον τοίχο. Ζωγράφισαν στα κυκλαδικά χρόνια. Αν πάτε στη Μήλο, θα δείτε, θυμάστε εκείνη την ναι, εξαιρετική ναι, ναι. γραφή με τα ψάρια. Ναι. Το background είναι Μπλε, γαλάζιο. Mm -hmm. Και τι δεν είναι γαλάζιο, και τι δεν και είναι στη μπλε. Και στη θύρα, και στη θύρα, και. Και, και στη θύρα, πάντω. Και τι δεν είναι μπλε. Πάμε στα κλασικά χρόνια. Τα τρίγλυφα από, από του ναού είναι όλα μπλε, όλα γαλάζια. Ναι, γιατί έχει μείνει η εντύπωση ότι ήταν λευκά, επειδή έχουν χαθεί αυτά. Ήταν όλα ζωγραφισμένα και ναι, όλα αλλά, χρωματισμένα Ναι, αλλά μπορούμε να τα βρούμε σήμερα Βέβαια, αυτά. Μπορούμε ναι. να βρούμε τα χρώματα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τα χρώματα. Και, υπάρχουν... και η καινούργια τεχνολογία βοηθάει όλο και περισσότερο. Υπάρχουν μουσεία που έχουν τα χρώματα. Δηλαδή, δεν πάω μακριά. Πάω στο μουσείο τη Αφέα, την έγινα. Όποιο πάει εκεί να το επισκεφτεί, να δει τα χρώματα ε, και ανάμεσά του το μπλε. Mm -hmm. Πραγματικά το οποίο είναι εξαιρετικό. Άρα το μπλε χρησιμοποιείται από τα προϊστορικά χρόνια, δεν, όχι από τα κλασικά χρόνια. Δεν το κάνανε και με φυτά. Δεν ήταν και φυτικά φυσικά, αυτά τα χρώματα. Φυσικά. Γιατί, ναι, δεν έλαγα να κάνει εισαγωγέ. Φυσικά, αλλά ε, έ, έκαναν mm. και εισαγωγή. Έκαναν, έκαναν δηλαδή, δηλαδή το μπλε χρώμα από την Αίγυπτο, εννοείται. Ε, αλλά έφεραν και τον σας είπα, το λαζουρίτι. Σου είπα το, το λαζουρίτι από, την, από, την, από το Αφγανιστάν. Αλλά υπήρχαν συναλλαγέ. Έχαν... Ανοιχτή εμπορική δρόμη. Φυσικά. Ναι, βέβαια. Α, α, αλλά υπήρχαν όμω και δικά μα χρώματα. Δικά μα, δικά μα, δικά μα από την ελληνική γη. Mm -hmm. Και αυτά έβγαζαν συνήθω και χρησιμοποιούσαν και έβαφαν mm -hmm. Άρα το μπλε υπάρχει. Mm -hmm. πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή mm -hmm. δεν μιλάμε για την θάλασσα μόνο και για τον ουρανό μόνο και για τα κύματα, τα άσπρα και τα άσπρα σύννεφα και τα άσπρα βουνά. Αυτά εγώ λέω. Φυσικά μπορεί να έχουμε ένα καθάριο ουρανό Στο και ένα καθάριο γειτόνιμα. Και να έχουμε ένα καθάριο ουρανό και ένα καθάριο περιβάλλον, ειδικά στο Αιγαίο λόγω του ηφαιστείου. Απ' την άλλη μεριά όμω, ε, ε, μπλε θάλασσα και ουρανό έχουν όλοι οι γείτονε ε, mm -hmm. στη Μεσόγειο. Και όχι μόνο. Έχουμε όμω αυτά τα μπλε μέσα στην γη μα. Και αυτά τα μπλε τα χρησιμοποιούμε γιατί αγαπάμε το μπλε. Το αγαπούμε πολύ το μπλε. Και ξαναείπα, μαζί με το λευκό και μαζί. Τώρα, ε... το λευκό πώ το φτιάχνανε. Το λευκό α, ίσως ήταν το ευκολότερο από όλα τα χρώματα. Mm -hmm. Δηλαδή τα δισεύρετα χρώματα ήταν τα μπλε. Mm -hmm. Για να μην λέγεις και τα κόκκινα ήταν τα κόκκινα, ναι. ε, Φυσικά τα περισσότερα λευκά ήταν φυσικά. Ε, Υπήρχαν οι ασβέστες. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς να με ένα πέτρωμα ασβεστολιθικό να κάνουν ασβέστη. Σε καμίνι. Πάρα πολύ εύκολο σε καμίνι για αυτούς. Τα άλλα ήταν δύσκολα. Mm -hmm. Δηλαδή ακόμα και ο λαζουρίτης και ο Αζουρίτης ήταν δύσκολα. Δύσκολα χρώματα. Δύσκολα και ακριβά. Και δύσκολα και στην επεξεργασία του. Δεν είναι μόνο ότι έχει κόπο να πάνω το φέρει από την άλλη ακρή τη γη. Και ακριβά χρώματα. Ακριβά. Και στα αρχαία χρόνια, είπα και για τα προσωπικά. Στα, στα αρχαία χρόνια, για φανταστείτε ότι οι Θεοί ζουν ψηλά στον Ολυμπό, άρα το background του Ολυμπού είναι γαλάζιο. Ο ήλιο, ο, ο κορυφαίο, είναι ψηλά, είναι χρυσό, μέσα σε ένα μπλε περιβάλλον. Σε ένα μπλε περιβάλλον. Και εκεί ξεκινάει, ξεκινάνε και οι πρώτε σημαίε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έχουμε το ελληνιστικό αστέρι σε ένα γαλάζιο φόντο. Τελεία. Mm. Έχω βάζω τελεία εκεί. Είναι καθοριστικό. Το... Έχει, έχει προηγηθεί και στα κλασικά χρόνια. Ναι. Ο κερανό mm. του Δία mm -hmm. έχει προηγηθεί ε, ο αετό του Δία ε, με γαλάζιο φόντο όμως καθοριστικό ήταν το αστέρι, το αλεξανδρινό, το χρυσό σε γαλάζιο φόντο. Το, Αλεξάνδρ, το, έχουμε... το, Αλεξάνδρ. το αλεξάνδρου. Ναι. Το οποίο το έχουμε σε πάρα πολλές επικονήσεις ζωγραφισμένο σήμερα στον τόπο μας. Mm -hmm. Όχι μόνο στο εξωτερικό, mm -hmm. στον τόπο μα. Mm -hmm. ε, τώρα να, να δούμε λίγο τα σύμβολα. Γιατί τα σύμβολα ξεκινάνε πλέον εμφανώς και γνωστά τη σπάση από τα νομίσματα προϋπάρχουν, αλλά στα νομίσματα πια είναι ξεκάθαρο ότι κάθε τόπος θέλει να αυτοπροσδιοριστεί με το ιδιαίτερο του σύμβολο, με το ιδιαίτερο του προϊόν ε, και στα νομίσματα επάνω βάζει, αράσει, σηματοδοτεί το ποιο είναι. Εγώ είμαι αυτός, παράγω αυτό και, και είναι βασικό αυτό που έχω πει χίλιε φορές ότι τα νομίσματα δεν μπορούν να πούν ψέματα. Γιατί θα, θα μοιάζει κάλπικο το νόμισμα να, πας, να το ξαργυρώσεις σε έναν άλλο τόπο και να έχεις κάτι να λες αυτό το νόμισμα είναι από, το, από, από την άξο που πούσες εσύ και να μην είχε κάτι αξιώτικο επάνω. Θα λέγανε πλάκα μας κάνεις. Δηλαδή το νόμισμα ήταν σφραγίδα που δεν, δεν, χωράει αμφισβήτηση. Δεν μπορεί ένα τόπο, ας πούμε να έχει πάνω ε, τον όμηρο εάν δεν σχετίζεται με τον όμηρο. Δεν μπορεί ένα τόπο να έχει πάνω τον Δία αν δεν είναι προστάτης του ο Δίας. Κορυφαίο στη τάξη Θεό του. Δεν μπορεί ένα νόμισμα να έχει πάνω, επάνω, αν δεν παρήγαγε σταφύλια ο τόπο αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, στα νομίσματα επάνω αρχίζει και διαμορφώνεται η πεποίθηση της πόλης κράτους με σύμβολο όμως. Αλήθεια είναι. Πριν από τα νομίσματα όμως, πριν φτάσουμε στα νομίσματα, έχουμε για να μην τις βαφές των πλοίων. Τη ζωγραφική στα πλοιάρια. Βέβαια, τα από, το μη... όμηρος, από α, τον Όμηρο. Από τον Όμηρο, αναφέρει στον κατάλογο των αιών. Τα μικοιναϊκά και τα αμυνοϊκά πλοιάρια. Mm -hmm. Όπου έχουν διάφορα σχέδια. Το να έχει ένα περιστέρι είναι το σήμα. Κατά τεθέν. Κατά τεθέν αυτού νου που ταξιδεύει. Έχουμε επίση. Το, τις... μάτι. Το, μάτι. το μάτι. Έχουμε τι πρώτε έγχρωμε ασπίδε στην της... τη. την περίφημη τοιχογραφία τη Θήρα. Όπου ίσω για πρώτη φορά ε, έχουμε ζωγραφίσει εμεί τις ασπίδες που ε, φορούν οι οπλίτες, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές, διαφορετικά χρώματα. Ε, δηλαδή είναι ε, ασπίδες εγίδες στην ουσία, όπου έχουν διαφορετικά χρώματα, γιατί δείχνουν το σύμβολο μιας ομάδας. Mm -hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και περνάμε αμέσως μετά στα σύμβολα επίσης των πόλεων. Ναι. Πάλι με κοινέικά μιλάω. Πολύ, όταν. Πάλι στην Κρήτη μιλάω. Ναι. Θα δείτε τα, τα κέρατα, τα ιερά κέρατα του Ταύρου. Ναι. Είναι σύμβολο. Κρήτη. Μινοϊκή Κρήτη. Κρήτη, τέλος. Φυσικά. Τέλεια και πάυλα. Με κίνε. Λέων, Λέων. Σύμβολο πόλη. Δελφίνη. Ε, σύμβολο ε, θύρα. Ε, και αμέσω μετά θα περάσουμε στα κλασικά χρόνια όπου εκεί πια ναι. καθαρίζει ε, το, περί, το τοπίο. Εκεί διαμορφώνεται λοιπόν για πρώτη φορά στην κοινωνία, ε, στην πολιτική ιστορία του, 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 του κόσμου. Η, η ταύτιση πόλεως, παύλα, κράτους με σύμβολο σήμα. Ε, με σήμα σήμα όπως το ξέρεις πάρα πολύ καλά και το έχεις αναλύσει εξαιρετικά έχω παρακολουθήσει τη μάθημά σου για το σήμα και βλέπω πραγματικά μέσα... εγώ μέσα στο βιβλίο έχω τοποθετήσει εκατοντάδες νομίσματα και μάλιστα σε αρχαία χρόνια τα λαλούντα σήματα δηλαδή των πόλεων ε, τα έχω βάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περίπου τρακόσια νομίσματα mm -hmm. όπου εκεί ο καθένας μπορεί να δει τον τόπο καταγωγής του και να δει ποιο ήταν το σύμβολο της κάθε πόλης δηλαδή αν πάω εγώ στο δικό μου τόπο καταγωγής που είναι η Νάξος θα δούμε τον Κάνθαρο και το Διόνυσο κρατάει τον καρτά. Ωραία, τώρα μου πε κάτι. Είναι δυνατό, αμέσω, αμέσω καταλαβαίνω εγώ που δεν έχω πάει στην άξο, λέμε τώρα, που δεν έχω δει ποτέ την άξο και δεν ξέρω τι είναι η άξο. Έρχεται στα χέρια μου ένα νόμισμα από έναν έμπορο που πάει από την άξο στην Θεσσαλία να κάνει συναλλαγή και του δείχνει το νόμισμα. Αμέσω αυτό καταλαβαίνει ότι αυτό το νησί έχει κορυφαίο Θεό το Διόνυσο. Ε, Προφανώ θα έχει ιερό του Διονύσου μέσα εκεί πέρα και θα, το ιερό του Αγγείο της Πόσης θα είναι ε, αυτός ο Κάνθαρος και θα είναι αυτού του τύπου ο Κάνθαρος. Δηλαδή το νόμισμα είναι πολιτιστική σφραγίδα, δείχνει την ιστορία του τόπου, δείχνει τα σύμβολα του τόπου, δίνει ταυτότητα. Γι' αυτό εγώ πολύ φοβάμαι τα κοινά νομίσματα. Ναι. Τι χάνεται εκεί πέρα πια ναι. η η, η, η ιδιοταυτότητα του κράτους ναι, του πολίτη μου του θυμίζει πολιτισμού. λίγο αυτό που λες τώρα τα νομίσματα της Εύβοιας λέω παράδειγμα επειδή mm -hmm. ζω στην Εύβοια τώρα και το σπίτι μου είναι εκεί τα νομίσματα της Εύβοιας, λέει δηλαδή, τέσσερις πόλεις αρχαίες ελληνικές έχουν το κοινό χαρακτηριστικό της Εύβοιας mm -hmm. δηλαδή ευώια, καλά βόδια mm -hmm. δηλαδή, έχει... τόπος με, με μεγάλα με... και πλούσια βοσκή βοδιών κλπ αλήθεια είναι, αλλά Απ' την άλλη μεριά, κάθε πόλη έχει το δικό τη σύμβολο. Έτσι. Παράλληλα με το σύμβολο στη μία πλευρά, που είναι το βόδι, η κάριστο έχει τον κόκορα. Τελεία. Δεν το έχει κανένα άλλο μέρο τον κόκορα. Άρα, αν το γυρίσει από τη μία και από την άλλη, καταλαβαίνει. Έχουμε μία ομάδα πόλεων, αυτό που είπε πριν, αλλά έχουμε και ένα νόμισμα, ιδιαίτερο. έχουμε και ένα, ένα σήμα που είναι το ιδιαίτερο τη κάθε πόλη. Mm -hmm. Το ίδιο είναι και οι σημαίε, λοιπόν. Α, Η ίδια θα... λογική ακολούθησαν οι σημαίε. Οι σημαίε που σήμερα βλέπουν τα παιδιά έχει ο κόσμο. Βλέπουν στου Ολυμπιακού Αγώνε κάθε ένα να έχει τη δική του σημαία, το σηματάκι του επάνω του έτσι και να τρέχει. και Να, να καταλάβουν λοιπόν ότι όλο αυτό είναι απότοκο εκείνη τη ιδέα που συνέλαβαν οι Έλληνε στην ε, διαμόρφωση των πόλεων κρατών, ότι πρέπει κάτι να σε ξεχωρίζει και εσύ με κάτι πρέπει να ταυτιστεί. Είναι, 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 πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ε, επιτέλους επιτέλου το αίμα μα το χύνουμε για τη σημαία. Το, τον υδρότα μα, όταν είμαστε αθλητέ, το χύνουμε και πέφτει πάνω στη σημαία μα. Και αυτό έκανε και εκείνοι. Δηλαδή, πάνω στην ασπίδα του έβαζαν το σήμα τη πόλη. Τόσο απλά. Πάνω στην ασπίδα του ήταν το σήμα τη πόλη του. Τη πόλη του. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για εκατοντάδε πόλει στην Αρχαία Ελλάδα που κάθε μία είχε το δικό τη σύμβολο. Και δεν έμοιαζε. Μπορεί να ήταν δύο πετυνοί μαζί, mm. μπορεί να είναι οι ίδιοι, α πούμε, δύο περιοχών, δύο κάθαροι, και, άλλοι άλλο να έχει ένα κάθαρο. Και... Είπα προηγουμένω για την άξο. Νάξο. Mm. Μα και η Θάσο είχε εξαιρετικό κρασί. Ναι. Mm. Και η Θάσο όμω παρουσιάζει κάτι διαφορετικό από το Διόνυσο για να μην είναι κοινό με την Νάξο. Ακριβώ. Δηλαδή δεν ήταν η ίδια η χάραξη. Ή, και αυτό δεν ήταν όχι. ίδιο το, ο χαράκτη δηλαδή, που θα το χάραζε, ακόμα και αν πήγαινε σε ένα. Τρίτο νομισματοκοπείο να κοπεί αυτό. Ε, Του έλεγε, παιδιά, αυτό που μου ζητάτε το έχω κάνει για αυτού και για αυτού. Εσά πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, ήθελε να δώσει την, την ιδιοσυχνότητα κάθε περιοχή. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν κάνουμε όλοι τα ίδια. Δεν παράγουμε όλοι τα ίδια. Με αυτό ήταν η αρχαία Ελλάδα. Ακριβώ. Αυτή η πολυμορφία που υπήρχε κάτω και που στο τέλο αυτό που συνέθετε όλο αυτό ήταν αυτό το, αυτό το πλούσιο πράγμα που δεν μπορούσε να το βρεις πουθενά από πόλη σε πόλη που απήχε πέντε χιλιόμετρα ε, έβλεπες κάτι το εντελώς διαφορετικό αυτή ήταν όλη η μαγεία και μου κάνει εντύπωση μου κάνουν εντύπωση μερικά παραδείγματα που θυμάμαι τώρα εν τη ρήμη του Ρόγου γιατί με σένα μου βγαίνουν σε συζητήσεις μας πάντα έτσι όμορφα, όμορφα σκέψεις ε, πόλη σου τόπο σου, χώρο σου, έκτασή σου ήταν εκεί πέρα που έβαζες στη σημαία σου δηλαδή το μπήξιμο του κονταριού της σημαία σε ένα λόφο, σε έναν τόπο, σημαίνει ότι αυτός μου ανήκει. Κοίτα, αυτός ο τόπος από μακριά που βλέπεις αυτό το λόφο ανήκει σε αυτούς που ασπάζονται αυτό το σύμβολο. Εσύ αν δεν το ασπάζεις, δεν σε φύγε. Δεν είσαι από εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, λοιπόν, όταν πάνε να πάρουν ε, ε, την άκανθο μια πόλη της ε, Χαλκιδικής ε, δύο αντίπαλοι, ένας εκ των οποίων ήταν από την Άντρο, τα κυκλαδικά σου μέρη, Τρέχουν να... έχουν κατέβει με τα πλοία, και... αλλά ταυτόχρονα δύο, από δύο διαφορετικές περιοχές. Και ε, τρέχουν να πάνε να μπήξουν τη σημαία τους, για να πάρουν τον τόπο. Ήταν ευλογημένο τόπος, για καθώς είναι λίγο πιο πάνω από τη σημερινή χερσόνησο του Άγιου Όρους. Και οι ανδρείοι βλέπουν ότι είναι πιο γρήγοροι στα πόδια οι άλλοι και θα πάνε πιο γρήγορα στο λόφο, της Ακροπόλεως. Εκεί που, να το... οπότε ένας Ανδρίος πετάει το, α... το δόρι που είχε πάνω τη σημαία και όπως το πετάει και φεύγει από το χέρι του, καρφώνεται εκεί που ήταν το μέρος που έπρεπε να, 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 πάρουν για δικό τους και θεωρήθηκε δικό τους, αφού πρόλαβαν και... Εύ... Εύ... Έμπηξαν εκεί πέρα το σύμβολό τους. Είναι τρομερή. Και οι άλλοι στα μάτια σου λένε έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ τελειώνουμε. Είναι το, είναι μπηγμένο το σύμβολό σα εδώ. Και μετά το έκαναν και δικό του. Αλλά παρα... είπα προηγουμένω μερικά παραδείγματα για τι Μικίνε, για. Ε... η αρχαία θύρα, τα νομίσματά τη και φαίνονται μέσα στο βιβλίο, έχει σύμβολό τη τα δελφίνια. Mm -hmm. Η πόλη η ίδια, ξαναλέω άλλη μια φορά, η αρχαία θύρα, μπαίνοντα στην αρχαία θύρα, σήμερα είναι εκεί. Mm -hmm. Υπάρχουν το μνημείο του Αρτεμίδρου, το οποίο υπάρχουν εκεί τα αδελφίνια τη πόλη τη Θύρα. Δηλαδή, μπαίνοντα στη Θύρα, κατοχύραυνε. Η σημαία, δηλαδή, τότε ήταν χαραγμένη πάνω στα βράχια, πάνω στα μάρμαρα. Σε ένα σημείο τη πόλη, εμφανέ σημείο τη πόλη. όπου έδειχνε αυτό είναι το σύμβολό μα. Αυτή είναι η σημαία μα, το ίδιο πράγμα. Να το φέρω και στο σήμερα. Το μπειραιά, εδώ πιο δίπλα μα, το λένε Πορτολαιόνε. Γιατί στην μπουκα του λιμανιού, δεξιά και αριστερά, έχει δύο τεράστια λιοντάρια. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στην Άκανθο. Ναι. Και επειδή αγγίζει πολύ τι σχορδέ τη δικιά μου, έχω γράψει ένα βιβλίο για την Άκανθο. Έλα, θέτ, το αυτό. Το φυτό δε... Άκανθο. Α, για το φυτό. Μα άμεση σχέση έχει η ναι, πολύ Άκανθο. Με τα απίστευτα νομίσματά τη, που αν σου πω ότι αυτή η Άκανθο υπάρχει, Γιώργο, σε όλο τον πλανήτη σήμερα, η Άκανθο εννοώ το ιερό φυτό το αρχαιολινικό, σε όλο τον πλανήτη, σε όποια εκκλησία και μπεις, ελληνική και να μπει, ελληνική και θα βρει την Άκανθο πάνω στα, α, στα, στα κοσμήματα, από τα ξύλινα αντικείμενα που είναι μέσα στου Ναου μα. Τέμπλα εννοεί, ξυλόφιθα και τέτοια. Παντού, παντού, παντού. Mm. Δεν υπάρχει μαξιλάρι στην Αμερική, στην Ευρώπη. Μην υπάρχει άκαρθο. Και δεν υπάρχει νομίσματα. Απίστευτα. Δανία, Αυστραλία. Παντού νομίσματα με την άκαρθο. Ιερόφιτο. Mm. Ιερό, τρομερά ιερόφυτο. Κάνω λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα και έρευνα. κάποια στιγμή. Πιστεύω να εκδοθεί και, και το... όταν εκδοθεί θα με καλέσει να μιλήσουμε. Βεβαίω. Μια και είπε γιατί Νόμιζα ότι είχε φύγει και δεν το ήξερα και oh, ε, Θεώρησα oh, okay. τον εαυτό μου. Είναι, είναι σχεδόν έτοιμο, ε, αλλά ωραία. δεν, είναι, δεν... Και, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι άκουσα είναι και στο κορινθιακό κυονόκρανο, έτσι. Ε, άλλη μόνο. Άλλη ιστορία μεγάλη αυτή. Να, νά, άλλο ένα σύμβολο. Έχουμε μάθει ότι είναι τρία τα κυονόκρανα: το ορικό, ιονικό και κορινθιακό. Ψέμα μεγάλο. Κάθε πόλη είχε το δικό τη κοινόκρανο. Φυσικά. Άλλο είχε η Τεγέα, άλλο είχαν στην Τολακαρνία. Δηλαδή, έχουμε εξαπλουστεύσει τόσο πολύ τα πράγματα. Ένα νόμισμα είναι. Δεν είναι φίλε ένα νόμισμα. Είναι η ταυτότητα του άλλου. Είναι η ψυχή του άλλου. Είναι τα προϊόντα του. Είναι η οικονομία του. Είναι η κοινωνία του. Είναι ο παππού του και η γιαγιά του μέσα. Αλήθεια είναι. Πάνω στο νομίσμα ότι Μάλλον τι πόλει ακάνθου τα νομίσματα. Παντού θα δείτε μία μικρή άκανθο. Ό,τι και να παρουσιάζουν, Μία-ένα φίλο ακάνθου. Γιατί είναι ακάνθου, δεν το συζητάω. Ε, και είναι τρομερό. Όπω επίση, ό,τι και να δει, δηλαδή μέσα στο βιβλίο που παρουσιάζονται τα νομίσματα, σα λέω ε, το παράδειγμα, παράδειγμα ε, νομισμάτων ε, στην, από την Κυρίνη. Τη mm -hmm. Λιβύη. Ναι. Και να δείτε το Σύλφιο, το χαμένο Σύλφιο. Το, 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 το ενιγμα... περίεργο. Το, ναι. το ενιγματικό Σύλφιο που το χάσαμε πια. Από την υπερπαραγωγή και τότε, εκείνα τα χρόνια. Ε, τι ωραίο που είναι να βρίσκει, λέει, το Σύλφιο και να βλέπει την εικόνα του Σύλφιου πάνω σε ένα νόμισμα. Κάτι που είναι χαμένο. Εκτό δηλαδή από τη βιβλιογραφία που το βλέπει, που το, το, το παρουσιάζουν, πώ είναι κτλ. Να το βλέπει πάνω σε ένα νόμισμα και να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη περιοχή γιατί εκεί έβγαινε. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Σε ελληνού, με ένα ναι, κομμάτι Έλληνο. Ναι. Ναι. Δηλαδή είναι, είναι τρομερό πραγματικά και η φαντασία του των Ελλήνων, αλλά και μέσα από όλο αυτό Ο το οποίο. Συνδυασμό τη ταυτότητα. Αυτό, αυτό, αυτό Η οποία πρέπει. βρίσκεται, φαίνεται μέσα στο βιβλίο, μέσα από τα εκατοντάδε νομίσματα. Ε, 100... Γι' αυτό που... μου έκανε εντύπωση που το ξεκινά από εκεί και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Διότι ακόμα και απλ... το απλό έγκυλο που υπάρχει μέσα, είτε είναι τετραμερέ, είτε δεν είναι. Λοιπόν, έχει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Ε, και θα σου έλεγα ότι εάν το κάθε σχολείο, στην Ελλάδα μας, που είναι στο τάδε χωριό ή στην τάδε περιφέρεια, περιοχή αν θέλεις έβαζε τα παιδάκια να ζωγραφίσουν το, το, νόμισμα. το νόμισμα το αρχαίο νόμισμα τα παιδάκια με την αγνή τους ψυχή μέσα από το νόμισμα θα μας λέγανε κι άλλα ε, Μου επιτρέπεις Γιώργο να σου πω ότι ένας από τους λόγους επίσης που άφησα πολλά κενά όχι κενά ερωτηματικά μικρά mm -hmm, στο το ειδάνε, βιλίο, ειδάνε. είναι να μπορεί πραγματικά ένα παιδί, μελλοντικά, ένα ερευνητή, να ερευνήσει μόνο τα νομίσματα. Να του δώσει το ερέθισμα να ασχοληθεί μόνο με τα νομίσματα. Αυτό που λε, α πούμε, πόσο εξαιρετικό είναι και πόσο ωραίο είναι. Να σα πω ένα παράδειγμα. Βλέπω εδώ το 245 νόμισμα που το βλέπω μπροστά μου. Και λέει Φαρκαδόν. Η Φαρκαδόνα που επλήγει. Ναι, που τόσο πολύ αυτό το Λίγοι γνωρίζουμε ότι το νόμισμα της Φαρκαδόνα έχει το αντεστραμμένο την ημισέλινο και το αστέρι. Το αρχαίο νόμισμα της Φαρκαδόνας. Παράλληλα υπάρχουν και σε άλλα σημεία στον ελληνικό χώρο. Και κυρίω. Και, 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 και στο βυζάντιο. Στο το... αρχαίο βυζάντιο, δηλαδή. Ναι, ναι, του εγώ... βυζάντα την απικία. Αυτό είναι Αλλά και των Φαρκαδονίων το νόμισμα, πόσο Βεβαίως. σημαντικό είναι. Δηλαδή, αν γνωρίζαμε ότι αυτό το νόμισμα υπάρχει, δεν θα λέγαμε πολλά πράγματα για την τουρκική σημαία. Και φυσικά και των Βυζαντιών, των Βυζαντιών, το νόμισμα των Μεγαρέων, την Απικία, που είναι περίπου το ίδιο. Τελεία. Και φαίνεται ξεκάθαρα. Ένα αρχαίο κλασικό νόμισμα των Φαρκαδονίων υπάρχει και έχουμε την, ε, και φυσικά των, ξαναλέω των Βυζαντιών, γιατί εκεί ζούσαν, οπότε από εκεί πήραν το σύμβολο, ε, τη συνέχεια του συμβόλου ε, οι Τούρκοι και έβαλαν την ημισέληνο και το αστέρι. Τα σύμβολα βέβαια πάντω έχουν την ιδιομορφία του. Έχει σημασία να είναι προ τα κάτω, έχει σημασία να είναι προ τα πάνω, είναι. έχει σημασία Αλήθεια πού είναι το αστέρι, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Α πούμε, η Μισέλινο με προ τα πάνω τα κέρατα, μοιάζει και με το κριτικό, το, 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 το ταύτο κριτικό, τα κριτικά κέρατα καθορισιώσεων. Σε... Με την Αρτέμιδα επίση. Είναι η Αρτέμι, είναι η κάτι, είναι κλπ, κλπ. Το που είναι το αστέρι κάτι δείχνει. Όλα αυτά μου κάνει εντύπωση που τελειώνουν τα παιδιά μας 12, 10, 12 χρόνια στα σχολιά και δεν ξέρουν τι σχήμα, τι χρώμα, τι, τι, τι σχέδιο είχε το νόμισμα της γης που πατούν και που στο φινάλε, φινάλε, αύριο μεθαύριο θα κληθούν να την υπερασπιστούν. Έτσι. Ε, ξέρεις Γιώργο, τρέχουμε πίσω από μια τεράστια ύλη σε, αυτό σε αυτόν τον τόπο, τεράστια ύλη ε, επειδή έχω ζήσει σε ένα από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο, εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο που είναι το φιλανδικό σύστημα ε, όπου βέβαια ξεκίνησαν να κάνουν την αλλαγή στο σύστημά του από τον Υπηρεαγωγείο και όχι ανάποδα που το κάνουμε εμεί <laughs> εδώ. Πραγματικά, βλέπει εκεί πόσο. Να βλέπει τώρα έναν μαθητή 16 χρονών, 17, και να του δίνει άδεια το, το σύστημά του, να έρθει για 9 μήνε. Σε ποια χώρα θέλει να πας παιδί μου, πήγαινε εκεί. Να κάνει ένα project όμω, 9 μήνε. Έχουν έρθει οι δικοί μου μαθητέ, που είχα εκεί, ήρθα στην Ελλάδα, έγινε εγώ και η δεμόνα του για να είναι εδώ και έκανε ένα project σχετικό με την Ελλάδα. Και γυρνάνε πίσω με όλη αυτή την τεράστια εμπειρία. Όμω, η ύλη του είναι πολύ λιγότερη από τη δική μα. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο εύκολο για αυτού να μιλάνε φιλανδικά, σουηδικά, αγγλικά, άπτεστα, από ότι σε εμά. Εμεί τρέχουμε πίσω από μια τεράστια ύλη. Εδώ βλέπετε ένα βιβλίο που ε, έγραψε για τη σημαία και είναι 608 σελίδες. Είναι τεράστιος όγκος της ιστορίας μας. Δηλαδή, η... εγώ δεν λέω ότι δεν έχει ιστορία η Φιλανδία, έχει. Αλλά είναι πολύ μικρή συγκριτικά με τη δική μας ιστορία. Δηλαδή, θέλεις 10 μαθήματα αντίστοιχα ελληνικά, 20 μαθήματα, τέλος ιστορία. Θέλεις ε, για την γεωγραφία της χώρας, θέλεις για την... το, 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 γνωστό μάθημα εμείς και ο κόσμος της χώρας, δηλαδή τη μορφολογία της χώρας. Είναι. Λίγα δέντρα, ένα, δύο, τρία φυτά, πολύ λίγα ζώα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πολύ ε, πολύ δηλαδή, το να πούμε χίλιε λίμνε, χωρί ονόματα, χίλια νησιά ή δεκάδε χιλιάδε ε, νησιά και λίμνε στη Φιλανδία, ε, χωρί ονόματα, χωρί ε, πολιτισμό, χωρί απλά δέντρα, τα οποία έχουν τα σπιτάκια του, ε, τα κόκκινα σπιτάκια του και τα δέντρα του. Άρα, η ύλη των παιδιών είναι πάρα πολύ λίγη. Και να σα πω και κάτι άλλο. Η γλώσσα του είναι πάρα πολύ μικρή. μικρή. Ε, είναι πολύ πιο απλοποιημένη από τη δική μα. Και πολύ πιο μικρή από τη δική μας Δεν υπάρχει ασενικό, φιλικό, ουδέτερο. Δεν υπάρχει τονισμός Το τονισμός είναι μόνο στην πρώτη συλλαβή. Δεν δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολη. Μαθαίνεται η γλώσσα πολύ πιο εύκολα Εμείς δεν θα τη μάθουμε ποτέ αυτή τη γλώσσα. Και πως να μάθουμε την ελληνική γλώσσα σε τόσου 18 χρόνια. Δεν μπορούμε να τη μάθουμε. Εγώ δεν την ξέρω τη γλώσσα. Δεν μπορούμε να τη μάθουμε την ελληνική γλώσσα. Για το φιλόλογι τελειώνει η και δεν την Φανταστείτε λοιπόν το... την ιστορία μα. Φανταστείτε τη γεωγραφία μα ακόμα πόσο δύσκολη είναι η γεωγραφία μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν, τα υπάρχουν, τα λοιπόν, παράδοση. υπάρχουν και αντικειμενικοί λόγοι που δυσκολευόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει σηκώνουμε τα χέρια ψηλά όμως και να μην βάζουμε τον πύχη εκεί πέρα Αλήθεια, που πρέπει. Είναι. Έτσι πρέπει να τα πούμε όλα στα παιδιά μας και τα παιδιά ξέρουν να φιλτράρουν την περιττή πληροφορία, τη μη περιττή πληροφορία, το πιο είναι ωραίο. Αλλά το να ζωγραφίζουν τα παιδιά, τα σχέδιά του, τα σύμβολά του, να είναι τα, τα παιδιά τη Μακεδονία, σε μια αίθουσα που γύρω-γύρω θα υπάρχουν τα νομίσματα, έτσι, ε, οι ήρωες, οι τοπικοί, οι ποιοι του κάνανε ελεύθερου, ε, όλα αυτά να συνταυτίζεται το παιδί με τον τόπο τη Θεσσαλία, τη Υπήρου, τη Κρήτη κλπ. Αυτό είναι έγκλημα. Δηλαδή, να, 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 τι, να, τι έχει απέναντί του, με τη διαφήμιση του τάδε πολυκαταστήματο, τι, τι αφήσα. γιατί ε, δεν έχουν χάρτε σχολικέ έδρε. Δεν έχουν μου, φταί, όλοι μαζί. Φταίμε όλοι μαζί. Επειδή μιλάμε για νομίσματα και επειδή μιλούσαμε μάλλον πριν από λίγο για νομίσματα, ε, όσε φορές πραγματικά βρέθηκα στο νομισματικό μουσείο της Αθήνας, ένα εξαιρετικό μουσείο, εξαιρετικό, με απίστευτο πλούτο, απίστευτο πλούτο, όμως η παρουσίαση που τους, λέω, τους έλεγα μέσα στο μουσείο Είμαι. είναι μόνο για έναν επιστήμονα, για κανέναν άλλον. Δεν είναι ούτε για τη μητέρα μου, ούτε για μια τουρίστρια που έρθει από την Αυστραλία, Ούτε για ένα παιδί που θα έπρεπε να δει το νόμισμα σε, με σε μεγάλη μορφή. Είμαι. Και ζούμε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ εύκολο να τον δελεάσει να το δει μεγάλο. Έπρεπε λοιπόν το νόμισμα να μπαίνει μέσα το παιδί και όχι να ψάχνει το νομισματάκι και να παίρνει τον φακό να τον δει, αν το δει. Δηλαδή, πού θα δει τη λεπτομέρεια π.χ. το νόμισμα των εγωσθενών που έψαχνα και πήγαινα στο μουσείο γιατί έψαχνα το μελάμποδα ε, από τα εγώστενα και ήταν μια έγα η οποία πρόσφερε το γάλα τη στον ε, Μελάμποδα που ήταν ο, ο, ο γιατρός άλλο με βιβλίο. Ε, όπου εκεί λοιπόν πού να το δει το παιδί πού να δει λοιπόν το μέγεθος τους θέρμους, αυτού λέει που πρόσφερε η, η, η κατσίκα, η έγα το γάλα για να μπορεί. για να μην πάμε και στα νομίσματα βέβαια περιοχών που δεν είναι σήμερα στην ελληνική επικράτεια, όπω τα περίφημα νομίσματα του Παντικάπεου. Ε, τα οποία στι δημοπρασίε δυστυχώ πουλούνται στο εξωτερικό, ένα έφτασε να ξεπουληθεί και 1,5 εκατομμύριο. Το χρυσό το τελευταίο. Το χρυσό το τελευταίο. Μια εκπληκτική παράσταση πάνω. Δηλαδή που σήμερα να σε βάλει να το κάνει και να έχει όλα τα μέσα, με τα laser, maser, baser δεν μπορεί να το κάνει αυτό το εκπληκτικό. Μα νομίζω ε... όλα τα, τα νομίσματα τα αρχαιολινικά έχουν αυτή την όμορφιά και τη χάρη του κλασικού. Μετά γίνονται, γίνονται πια ρωμαϊκά, αλλάζουν λίγο, και τα φιζαντινά αλλάζουν επίση περισσότερο, και χάθηκε και η ελληνική ομορφιά του αρχιλογονομισμού. Ναι. Γι' αυτό και τα αγαπάμε. Και ε, είπαμε φυσικά. ότι εδώ πέρα μπαίνουν οι βάσει τη συντάφτιση πολίτη συμβόλου. Σωστά. Που θα εξελίξει θα εξελιχθεί αυτό το, αυτή η σχέση, αυτό το, το θέμα θα εξελιχθεί στις κατοπινές και στις κατοπινές διαχωριστικέ διαχωριστικές γραμμές τις οποίες ορίζει η σημαία των όλων των κρατών που θα σχηματιστούν τα επόμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε εδώ με τον Μάνο Ελευθερίου μιλώντας για το βιβλίο του για την ελληνική σημαία. Με το φίλο μου το Μάνο τον Ελευθερίου εδώ πέρα προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τα σύμβολα μέσα από την κάθε πολυκράτος και να δούμε πώς αυτά τελικά με τον ψυχισμό του κάθε πολίτη της περιοχής αυτής, μέσα από νομίσματα ή οτιδήποτε άλλο, φτάνουμε τελικά στη σημαία. Εκτός από την πρώτη σημαία, δηλαδή μανομου μου, που ήταν η πολεμική σημαία, δηλαδή που ύψωνε ο αρχιστράτηγος έξω από τη σκηνή του ή η φινικίδα των πλοίων που ύψωνε ο, να, ο Ναύαρχος για να δώσει το, το σύνθημα για την επίθεση, Πώς φτάνουμε λοιπόν από το απλό πανί στο να βάλουμε επάνω σύμβολο και πώς πείθουμε τον κόσμο ότι αυτό το σύμβολο πρέπει να, ακολου... να το ακολουθείς. Πώς βάζουμε. Πρέπει να σας πω ότι σημαίες, οι φασμάτινες σημαίες έχουν και άλλη λέει. Ε, προφανώς ναι. Ε, η σημαία φυσικά η είναι καθοριστική για τα αρχαία χρόνια, η κόκκινη σημαία φοινίο αιματοβάφο φοινική φοινίκη ε, γιατί εκεί τις έφτιαχναν τις υφασμάτινες ε, αυτές σημαίες και φυσικά οι αισθήτες ήταν σημαίες επίσης οι κόκκινες αισθήτες ε, των ε, οπλιτών αλλά σιγά σιγά αρχίζει και φτιάχνεται σχέδιο πια πάνω στο πανί δηλαδή αρχίζουν και υψώνουν ε, έναν αετό με ένα γαλάζιο φόντο ένα αστέρι με ένα γαλάζιο φόντο. Έναν κεραυνό. Έναν κεραυνό του Δία ε, με ένα γαλάζιο φόντο ή και κόκκινο φόντο. Ε, λόγω ασπίδα. Του. Ε, αυτό ακριβώς. Και έτσι σιγά σιγά αυτό το πανί ε, το οποίο είναι πολύ ιερό πανί αντίστοιχο με την ιερότητα που έχει μια ασπίδα είναι και το πανί ε, περνάει σιγά σιγά από τα κλασικά χρόνια στα ελληνιστικά στα αλεξανδρινά, στα μακεδονικά στα ρωμαϊκά χρόνια και μετά στα Βυζαντινά χρόνια, για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Και ε, πώς, ε, πώς καταλαβαίνει ο πολίτη ότι αυτό είναι το σήμα του, το σύμβολό του. Υπάρχει κάποια εκπαίδευση, υπάρχει κάποιο που κατεβαίνει κάτω στη βάση στο λαό και το λέει. έχει ανακαλύψει, έχει βρει να έχει γίνει κάποια τέτοια εκπαίδευση γι' αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα γι' αυτό. Ξέρει αυτό που σα είπα πριν. Ότι ανήκουμε σε μια συμπολιτεία στην Κάριστο, που το σύμβολό μα είναι το γενικό σύμβολο όλου του νησιού, τεράστιο το νησί στα αρχαία χρόνια, όπω και σήμερα, που έχουν το βόδι, αλλά ξέρει από την άλλη μεριά ότι ο Κόκορα είναι το σύμβολο τη Κάριστο. Mm -hmm. Δεν υπάρχει λόγο. Αν τη δει λοιπόν σε σημαία. Το καταλαβαίνει άμα. Το καταλαβαίνει, αμέσως. Αμέσως. Α, καταλαβαίνει Ταυτίζεται. Ε, ταυτίζεται. Ή αν δεν το ξέρει κάποιο άλλο που το βλέπει, ρωτάει. Κα, ποια πόλη είναι. Κάριστο. Mm -hmm. Και, και, προχωράνε τα πράγματα λοιπόν και φτάνουμε στην επανάσταση του 1821. Ε, μέσα σε όλη αυτή την μαυρίλα αυτών των ετών υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το λέμε και σήμερα ως είδος αναρχο πράξης, αναρχο αυτόνομης πράξης, σηκώνουν το δικό τους μπαϊράκι. Το λέμε και σήμερα. αυτός mm -hmm. Αυτό σήκωσε το δικό του μπαϊράκι. Mm -hmm. Έχει μείνει έκφραση έχει μείνει η έκταση. Κάποιοι δηλαδή σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα της αυτοκρατορίας, σε πείσμα των κανόνων, των νόμων και των ίσως των τιμωριών που θα μπορούσαν να υπάρχουν, σηκώνουν ένα δικό του λάβαρο, σηκώνουν δικό, μια δικιά του σημαία. Βασικά αυτό ξεκινάει από την κατάκτηση της πόλης και μετά. Εκεί ξεκινάει. Την πρώτη, τη σημαντική, τη δεύτερη. Το 1453. Από εκεί ξεκινούν τα μπαϊράκια, από εκεί ξεκινούν οι οικογένειες να σηκώνουν τις δικές τους σημαίες, από εκεί ξεκινούν να σχεδιάζουν βασισμένοι στα οικογενειακά εικόσιμα τα σύμβολά τους πάνω σε πανιά. Κάποιοι από αυτούς κρατάνε, να πω ένα παράδειγμα για να το κατα... για να είναι πιο κατανοητό, ε, οι σημαίες, σημαίες χάρη που έχουν βρεθεί στην Ήπειρο, στη Σκιάθο, Θυμολογείται mm -hmm. ότι ήταν μια από τι πρώτε σημαίε, τι γνωστέ σημαίε, και ότι στη Σκιάθο οφείλουμε τη σημαία με τον Ελληνικό Σταυρό και το γαλάζιο φόντο. Ναι, ήταν από τι πρώτε περιοχέ. Αλλά σημαίες. δεν ήταν η μόνη περιοχή. Ναι, ναι, τουλάχιστον από ευρήματα. Τουρά... Να τουλάχι. Ναι, ναι. Δεν, ήταν από τις προ... δεν ήταν η μόνη περιοχή. Mm -hmm. Γιατί η περιοχή εκείνη, το δεσποτάτο τη Υπήρου, είχε αυτή τη σημαία. Από του ντούκε. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή είχε περάσει εκεί η σημαία αυτή και στο σεντούκι του. Υπήρχε αυτή η σημαία. Για και, αυτούς που... αυτή η σημαία. Για αυτούς... και αντέγραψαν αυτή τη σημαία. Για αυτού που τα ακούνε πρώτη φορά και νομίζουν ότι ήταν ενιαία 400 χρόνια σκλαβιά και τα έχουμε φάει στη μάπα, να καταλάβουν ότι ούτε αυτή η υπεραπλούστευση υπήρχε ποτέ. Υπάρχουν περιοχέ που ήταν κατά καιρού αυτόνομε. Υπάρχουν περιοχέ εντό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία που το κατά καιρού ήταν αυτόνομε, Κάποια σημεία που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι του οι Οθωμανοί. Και Όπω το Δεσποτάτο τη Υπήρου ήταν ένα ημιαυτόνομο κράτο εντό Οθωμανική Αυτοκρατορία με δική του διοίκηση κλπ. Ε, και κλπ. Και, και δούλεψε, μέχρι πολλά, δούλεψε μέχρι πολλά χρόνια και έφερε και σημαντικά αποτελέσματα και πολιτικά αποτελέσματα. Και εκεί η έχει φτάσει και η πρώτη σημαία μα. Δηλαδή η βασική σημαία εννοώ ε, ο Σταυρό με το γαλάζιο φόντο. Περίπου πότε ξέρουμε. Έχουν μετά το 1100 Α, τόσο να Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ε, και συνεχίστηκε, συνεχίστηκε, και πολύ αργότερα η σημαία αυτή να υπάρχει Μέσα εκεί. Μέσα στα Βυζαντινά χρόνια και η Η περιοχή λοιπόν εκεί ε, και της Υπήρου και της Θεσσαλίας και της Ρούμελης χρησιμοποίησαν πάρα πολύ μαζί με τον Αετό, το δικέφαλο Αετό, ε, ε, Λάμπρο Τσεκούρα, πολύ πριν από τη Σκιάθο. Λέω ένα παράδειγμα. Η ίδια ακριβώ ημέρα απεικονίζεται μέσα στο βιβλίο. Όπου έχουμε το Λευκό Σταυρό, το Γαλάζιο Φόντο και έναν δικέφαλο έτος στο κέντρο. Mm -hmm. Άρα υπάρχει εκεί, γιατί ξαναλέω, στα Σεντούκια υπάρχει αυτό το σχέδιο. Αυτό σχέδιο αναπαράγουμε στην περιοχή. Σε μια άλλη περιοχή, κάτι άλλο. Η Πελοπόννησο, κάτι άλλο. Η Πελοπόννησο, λέω ένα παράδειγμα, θα αναπαραγάγει κυρίω τον γαλάζιο σταυρό με το λευκό φόντο. Κυρίω. Mm -hmm. Το οποίο έρχεται κατευθείαν από το βυζάντιο. Mm -hmm. ε, οπότε λοιπόν, κάθε περιοχή το δικό τη ε, σηκώνει το δικό της βαϊράκι και εμπλουτίζονται φυσικά τα σχέδια γιατί έχουμε ε, και επαφές με ξένους πολλούς, επαφές με φιλέλληνες πολλούς που έρχονται ε, από τη Ρουμανία, από τη Ρωσία φέρνουν τα σχέδια και εκεί εμπλουτίζονται όλα αυτά με οι οικογένειε που έρχονται από την, φεύγουν πια από την Κωνσταντινούπολη και έρχονται και ενσωματώνονται στον, αυτόν στην σημερινή γεωγραφική έκταση της Ελλάδος όπου κουβαλούν και αυτοί τα εθνόσημά του, κουβαλούν τα οικόσημά τα οποία φυσικά μπορεί να βλέπεις την κοινή σημαία αλλά υπάρχει το, και το οικόσημο της οικογένειας με τον παλαιολόγο των κλαδάδων κλπ. Κλ. είναι πάντα οι σημαίες ορθογόνιες ή υπάρχουν και τρίγωνες ή κάποια υπάρχουν άλλα πολλών υπάρχουν πολλών ειδών σημαίες υπάρχουν παραλληλόγραμμες, υπάρχουν τετράγωνες υπάρχουν στο, στο σχήμα της φλόγας mm -hmm. ε, υπάρχουν τριγωνικές mm -hmm. πολλές σημαίες εξαρτάται τι είχε ο άλλος και τι μπορούσε να φτιάξει Γεγονός είναι ότι μια σημαία παραλληλόγραμμη κυματίζει καλύτερα από τη μια σημαία τετράγωνη. Πρακτικά. Ναι. Και ειδικά από τα υφάσματα που φτιάχνονταν αυτή την εποχή που συζητά τώρα. Γιατί αν μιλάμε για υφάσματα ελετεπίλεπτα κτλ., ακόμα και μια σημαία τετράγωνη, όπω η σημερινή, λέω να τη κυματίζει εξαιρετικά. Αλλά είναι φτιαγμένη από υφάσματα λεπτεπίλεπτα όπως μετάξει ή κάτι άλλο που αυτό κυματίζει. Ακόμα και τετράγωνα ναι. Εδώ λοιπόν να πω, πρέπει να πω στους φίλους που μας ακούνε και μας ρωτάνε ότι η σημαία <laughs> και με νόμο κλπ είναι πανή. Είναι ύφασμα. Δεν, όταν πα σε μια εκδήλωση, διαδήλωση και παίρνει ένα άϊλον πράγμα που έχει σταμπαρισμένο πάνω αυτό που λέμε ελληνική σημαία. Δεν κρατά καμιά σημαία στα χέρια σου. Κρατά μια φύρμα, ξέρω εγώ τι μια... Δεν, είναι, δεν είναι σημαία. Αυτά τα Σημαίε από Νάιλον δεν, δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται σημαία από Νάιλον. Εγώ θα λέγω ότι κοροϊδεύει εκείνη τη στιγμή. Έτσι, δεν, δεν, δεν μ' αρέσει και καθόλου αυτή η ιστορία με τι Νάιλον σημαίε. Ε, είναι όμω προτιμότερο, Γιώργο, μου επιτρέπει να έχω την Νάιλον σημαία από ότι να μην έχω σημαία. Ναι. Όμως. Δηλαδή το Όλα να τι... έχω το σχέδιο εννοώ, το, 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 σχή, το σχήμα, το συμβολισμό, το χρώμα, ε, ακόμα και πάνω σε Νάιλον, είναι προτιμότερο να την έχω, να έχω αυτό από ότι να μην την έχω. Σε μου. μια διαδήλωση, σε μια εκδήλωση, σε μια. Ε, γενικά. Ναι. Εντάξει, δε, δεν σύμφωνο. Εγώ θέλω να πάρει ο καθένα την σημαία του από το σεντού και την πάνη, να μυρίσει πανή όλη αυτή η ιστορία και να την, ξε, την ξεδιπλώνει, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία. Δε, δεν μ' αρέσει αυτό το αυτό, αυτή η πλαστικούρα δεν μ' αρέσει. Δεν δε, δε, το θεωρώ καθόλου καλό. Ε, πάμε όμω ε, εδώ λίγο στο. Υπάρχουν οι σημαίε οι οποίε δίνουν έμφαση στην οικογένεια. Mm -hmm. Δηλαδή, εκτός από την ταυτότητα της πόλεως, έχουμε και τις οικογενειοκρατίες, όπως ξέρουμε στην Οθωμανική περίοδο, τους κοντζαβάσιδες και λοιπά που έχουν μεγάλες εκτάσεις και ανθρώπους που δουλεύουν για αυτούς, οι οποίοι ο καθένας από αυτούς σηκώνει ας πούμε, μια δική του σημαία. Αυτοί όλοι πώς φτάνουν να συμφωνήσουν ότι πρέπει να έχουμε μία σημαία, παιδιά, και τελείω υπόθεση. Δηλαδή, δεν είναι λίγο, δεν θα του ήρθε λίγο βαρύ ότι τώρα κατεβάζει αυτή τη σημαία που είχε τόσο καιρό και έχει αυτήν πια. γαλάζια. Λοιπόν, υπάρχει πάντα ένα αρχηγό των οικογενειών αυτών. Mm -hmm. Και θα πω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάμε παραδείγματα. Ε, ερευνούσα για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, την οικογένεια των καλεργών mm -hmm. από την Κρήτη. κριτικούς, Γιατί το οικόσιμο των καλλεργών υπάρχει διάσπαρα το παντού σε όλο το νησί. Σε όλο το νησί. Τα απεικονίζω και μέσα στο βιβλίο, φαίνονται δηλαδή τα οικόσιμα που το οικόσιμο των καλλεργών επειδή προέρχεται τον Νικηφόρο Φωκά που και αυτό είχε τι λωρίδε τη μπλε και τι λευκέ. Δεν ήταν η μόνη, mm -hmm. να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Αλλά τι είχε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, έτυχε να το έχουν οι καλλιέργειε. Οι... Ε, και ανάμεσά του και η στη Τσουδερού που την έχω βρει, την έχω συζητήσει μαζί τη, έχω πάρει συνέντευξη που ήταν από την οικογένεια των καλλεργών. Ε, λοιπόν, ερευνούσα πραγματικά χρόνια πολλά να βρω τη σημαία των καλλιεργών που αναφέρεται, ακόμα και στο Wikipedia να πούμε σήμερα, και που βάλουμε καλλιέργειδε, καλλιέργειε, family, θα δείτε ότι θα μα βγάλει μια σημαία που είναι πανομοιότυπη περίπου με τη δική μα σημαία. Ε, έκανα μια τεράστια έρευνα. Το λέω, τεράστια. Επίπονη έρευνα σε αυτό το κομμάτι. Ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον, μέχρι αυτή τη στιγμή, μια σημαία των Υπάρχει το οικόσιμο των καλλιεργών, το οποίο προέρχεται από εκεί. Πιθανόν να σώζεται σαν υλικό εννοώ. Να σώζεται ή να σώζεται στην βιβλιογραφία, γιατί μα ενδιαφέρει η να σωζεται στη βιβλιογραφια γιατι mm -hmm. Δηλαδή, σε όλη τη βιβλιογραφία που διάβασα για του καλλιεργητέ, πάρα πολλά βιβλία, μεγάλα ονόματα ιστορικά, αναφέρουν, αυτά που αναφέρουν, εγώ τα παρουσιάζω μέσα στο βιβλίο. Ε, σημαία όμω δεν βρήκα πουθενά. Αναφέρεται ότι σήκωσαν μία σημαία γύρω στο 1600. Ε, η οποία έμοιαζε με τη δική μας σημαία τη σημερινή, πιθανόν, φυσικά, και αν τη σήκωσαν, εάν βρεθεί κάτι, εγώ τουλάχιστον δεν το βρήκα, πιθανόν θα μοιάζει με το οικόσιμό του. Δηλαδή, λωρίδε μπλε και λευκές, όπω ήταν και το οικόσιμό του, όπω έρχεται το οικόσιμο από τον κυφόρο Φωκά σε εκείνου. Ε, άρα, ο, η κάθε οικογένεια, ο κάθε γενάρχη, θα σήκωνε τη δική του σημαία. Mm -hmm. Εύκολο είναι. Ε, να πω λοιπόν για άλλη μια φορά, γιατί έχει, έχω κάνει, το Πορτά και μου έχει δώσει συνέντευξη η, ηγουμένη τη ε, μονή πάνω στην, τη σας σα, όπου πήγαινε και ήταν ορμητήριο του τεράστιου ήρωα του Μανούλη Παπά, ε, ο οποίο έδωσε όλη την περιουσία και όλα τα παιδιά για τον αγώνα και δεν πρόλαβε να, να, να έρθει και στην ελεύθερη ίδρα για να απολαύσει κάποια πράγματα, ε, ότι μου έλεγε ότι η σημαία του υπήρχε εκεί, υπάρχει ακόμα εκεί σε μπαούλο, αλλά δεν μπορούν ούτε, δεν, δεν τολμούν να το ανοίξουν, γιατί άμα το ανοίξουν θα πάρει αέρα και θα γίνει θρύ, θρύψαλα και θρήματα. Και λέω, δεν έχετε, υπάρχουν συντηρητές, υπάρχουν σχετικοί άνθρωποι, υπάρχουν επιστήμονες που έχουν σπουδάσει τέτοια πράγματα, έχουμε κάνει λέει, έχει κοιμηθεί βέβαια τώρα η ηγουμένη. Η συνέντευξη υπάρχει στο αρχείο πολιτισμού, στο κανάλι μπορείτε να τη δείτε. Ε, λέει, έχουμε κάνει άπειρε εκκλήσει να έρθει, να στείλει το Υπουργείο Πολιτισμού κάποιον συντηρητή, να δει τη σημαία η οποία έχει λιώσει πια, έχει γίνει φτέλεια, δεν έχει σχεδόν υλικό πολύ, να την ανασυνθέσουνε να, 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 να έχουν πέσει όλες ε, οι εκκλήσεις μας στο κενό θέλω να πω αντιμετώπισε στην έρευνά σου, στην πορεία σου στην, ε, να σου πούνε για σημαίες που υπάρχουν αλλά δεν υ... που υπήρχαν αλλά δεν υπάρχουν πια για να είμαι όχι αλλά θέλω να πω ότι τα ευρήματα που υπάρχουν υφασμάτινων σημαίων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγα Λίγα. Πάρα πολύ λίγα. Με το έφασμα δύσκολα σώζεται, ναι. Εκτό αυτού, το έθαβαν, το έφασμα. Γιατί ήταν ιερό. Δεν έπρεπε να το πάρει όχι απλά ο γείτονα, ο ξένο, ο εχθρό. Ο άλλος, ναι. Άρα το έθαβαν, το έκρυβαν, έχτιζαν τείχο, πεζούλη, το έβαζαν μέσα, γνώριζαν μόνο η γη που είναι. Και είναι λογικό ότι με τον χρόνο αυτό έγιωσε. Ε, γι' αυτό και τα περισσότερα εμεί τα, τα βλέπουμε σήμερα, τι σημαίε αυτέ, τι βλέπουμε σε ταφογραφίε, mm -hmm. κυρίω στην Ιταλία. Και όχι μόνο, και σε ψηφιδοντά, αλλά κυρίω σε ταφογραφίε. Και από εκεί ξεκινάνε οι πρώτε σημαίε, οι αρχαιολογικέ να φαίνονται σε εμά. Δηλαδή είναι πανομοιότυπε σημαίε με αυτέ που έχουμε σήμερα ανά τον κόσμο και είναι στην Νότια Ιταλία, στο Παέστον, στην Ποσειδονία υπάρχουν αυτέ τι σημαίε. Όμω δεν αντιμετώπισα αυτό που μου είπε ακριβώ να, να ακούσω για αλλοιωμένε σημαίε κτλ. Και, και ίσω σε αυτέ τι περιπτώσει Πρέπει να επεμβαίνει άμεσα το Υπουργείο Πολιτισμού. Άμεσα και μάλιστα έχω και άλλε μαρτυρίε στην έρευνα που είχα κάνει για τι φορεσιέ, παραδοσιακέ φορεσιέ, ότι η ΤΑΔΕ ή ο ΤΑΔΕ μαζί με την ε, ε, σημαία. Φορεσιά, ναι, και, τη, και τη σημαία. Και τη σημαία. Και εδώ πρέπει να επέμβει η να επέμβει το Υπουργείο, να γίνει εκταφεία αυτού του ανθρώπου, να βγάλουμε και τη φορεσιά για να τη σώσουμε και τη ε, ε, σημαία για να τη σώσουμε, για να έχουμε ιστορικέ πληροφορίε, γιατί όπω λε, η βιβλιογραφία μα είναι μικρή σε αυτά και αυτά είναι σύμβολα και πρέπει να τα έχουμε. Πάντω <görüş> η σημαία του Εμμανουήλ του, ε. Μανουλή, προβά, του ε. και την αναφέρεται είναι μέσα στο βιβλίο. Το ξέρω, ναι, γι' αυτό το. Είναι, δηλαδή, ο μπλε σταυρό με το γαλάζιο φόντο και ε, ε, η εικόνα του Αγίου Δημητρίου ε, με το Στεφάνι υπάρχει μέσα στο βιβλίο και γιατί έχουμε φτιάξει τι προσωπικέ σημαίε των οπλαρχικών και των κλεφταρματολών και ανάμεσα σε αυτέ είναι και η σημαία του Εμμανουήλ Παπά, όπω είναι και η σημαία όλων των περιεχών, βέβαια σε ένα άλλο κομμάτι. Ναι, καταπληκτικέ αυτέ οι σελίδε, αυτέ μπορούν να γίνουν αφήσα και να μοιραστούν στα σχολεία. Δεν ξέρω τι άλλο να σπορεμάνω, δεν, δε, δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Αυτό για να δουν τα παιδιά την ποικιλομορφία. Γιατί αυτή η χώρα που γέννησε την ιδεοπικιλότητα, όχι μόνο τη βιοπικιλότητα, την ιδεοπικιλότητα, ε, 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 αντιπροσωπεύεται αυτό ο ψυχισμό, αυτή η ιδεοπικιλότητα του Έλληνο, και στα σύμβολα του και στις σημαίες του και στα χρώματα του και στο πόσο ε, σπουδαίος είναι πάνω σε αυτό. Ε, βλέπω και τη σημαία του Λόντου και είναι χαρακτηριστικό ότι στην, ε, στην επανάσταση της Βοστίτσας που λίγοι γνωρίζουν ε, ε, τι ακριβώς συνέβη όταν κράταγε αυτή τη σημαία, <coughs> η σημαία αυτή που έχει το σταυρό τον μαύρο μέσα από την πλευρά της Πελοποννήσου, από μέσα, τη μέσα πλευρά, α, είχε το σταυρό, από την άλλη πλευρά ήταν ένα απλό κόκκινο πανί. Δεν είχε καθόλου το σταυρό. Και αυτό γιατί, εάν βλέπανε από την απέναντι μεριά, από τη στερεά Ελλάδα, οι, οι Τούρκοι, ότι κάποιο σηκώνει το πανί, να μην θεωρηθεί ότι αυτό είναι, αλλά είναι απλό κόκκινο πανί. Δεν είναι ε, λάβαρο με σταυρό. Με, να μην βλέπαν το σταυρό δηλαδή απέναντι και ε, καταλαβαίναν ότι κάτι περίεργο γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, εμπεριέχεται και ο πολιτικός δόλος, η σημαία γίνεται εργαλείο πάνω στην εξέγερση, γίνεται όπλο πλέον, γίνεται σάλπ, σάλπισμα, γίνεται σάλπιγγα μια εξέγερση χρησιμοποιώντας την καταλήλωση ας πούμε. Έτσι. Αλήθεια είναι. Πάντως υπάρχουν και σημαίες, μια σε αυτή την εποχή, ας πούμε τη μαύρη σημαία δεν γνωρίζουμε. Τη <Τι> μαύρη, ναι. Τη μαύρη, κατά μαύρη. Η οποία σε όλους τους χάρτες, τους πανευρωπαϊκούς που δείχνουν τις σημαίες, Όλη τη Ευρώπη υπάρχει και μία μαύρη που λέγεται Greek flag. Ελληνική σημαία. Γιατί την αναρτούν τα πλοιάρια τα δικά μα και κυκλοφορούν ε, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Για να μην δώσουν ακριβή, ακριβά στίγμα, ε. Μαύρη σημαία. Εντελώ. Εντελώ. Περιγράφεται μέσα στο βιβλίο, ακριβώ. Ναι, ναι, εντελώς, Φυσικά μαύρη. και υπάρχουν χρώματα ναι. που δείχνουν τη σχέση του με του Οθωμανού. Mm -hmm. Αν έκαναν εμπόριο για του Οθωμανού. Δηλαδή κυριαρχεί το, το, το πάλι το κόκκινο κυριαρχεί εκεί, το κόκκινο, το λευκό, το μπλε. Το μπλε όμω, ακόμα και εκεί, ακόμα και με την άδεια των Οθωμανών, η μία λωρίδα είναι μπλε. Μάλιστα. Α, α, χαρακτηρίζεται το μπλε. Ακόμα και εκεί χαρακτηρίζεται το μπλε. Μάλιστα. Και πώ περνάμε λοιπόν, είπαμε για το 1100 περίπου σημείο, για το 1600 περίπου σημεία. Πώ φτάνουμε τελικά, πώ καταλήγουμε τελικά σε μία σημαία. Πόσο μονοούν οι Έλληνε κάτω από ένα σχήμα, ένα σήμα, ένα χρώμα και Πώς κατα... Κατα... Πώς... Πρέπει να έχει mm. ένα πολύ μεγάλο ηγέτη για να το κάνει αυτό. Προφανώ. Η άποψή μου. Mm. Και νομίζω ότι ο μεγάλο ηγέτη, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκοντάτο. Mm -hmm. ε, σω ε, επειδή έψαξα πάρα πολύ, ερεύνησα πολύ το αρχείο του ε, το βρήκα όλο το αρχείο του, όσο έχει απομείνει τουλάχιστον, ε, στα, ε, στα αρχεία του κράτου. Ε, ήταν πραγματικά ένας τεράστιος Έλληνας κατά με mm -hmm. πολύ σπούδαστος ε, πόσες, πόσες γλώσσες μιλάγει 8, 8 γλώσσες 8. μόνο απλά όταν το ρώτησαν κάποια στιγμή ε, μα γιατί δεν γνωρίζετε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης και δεν γνωρίζετε γερμανικά επειδή ήταν της αγγλικής mm -hmm. ε, του αγγλικού κόμματος, κόμματος. Ε, Και απάντησε, γνωρίζω να επικοινωνώ και να γράφω. Και αυτό είναι αρκετό. Τόσο σοφά είπε γιατί δεν ήθελα να τα γερμανικά. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Το χειρίστηκε πολύ... πολύ έξυπνα εκεί πέρα. Φυσικά Έδειξε πολιτική ευθεία εκεί. πανέξυπνος ο Μαυροκοντάτο. Γράφω λίγα πράγματα για το βίο του συμπυκνωμένα. Ε, Παμπλούτο. Τα έδωσε όλα στον αγώνα. Πέθανε με τόσα που έκανε για τον τόπο, πέθανε άσημος, με και τυφλός. Και με τρία παιδιά του νεκρά. Mm -hmm. ε, σκεφτείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πώς πέρασε μία σημαία χωρίς να αντιδράσει η Ευρώπη. Εδώ, αυτό θέλω να μου πεις. Χωρίς να αντιδράσει, να αντιδράσουν... Πώς σήκωσε μπαϊράκι λοιπόν οι να πέρασε η Ευρώπη τώρα. Η... Ποια Ευρώπη. Η αντίδραση δεν ήταν των Ευρωπαίων, Γιώργο. Η αντίδραση ήταν, αν δείτε ποιοι το υπογράφουν στην πρώτη Εθνική ποιοι υπογράφουν, ποιοι ήταν μέσα δηλαδή που το υπέγραψαν. Δεν θα το πιστέψετε, γιατί όλοι έχουν τα προσωπικά του μπαϊράκια. Ναι. Τι προσωπικέ του σημαίε. Τεράστια ονόματα. Ναι. Ένα μα ένα δεν αντέδρασε αυτό, σε αυτόν τον αυτό, άνθρωπο αυτό. να πει ότι όχι, θέλω τη δική μου. Το έθεσα προηγουμένω στο θέμα. Πώ παρατούν όλοι το δικό του μπαϊράκι που το έχουν 200-300 χρόνια, τη δική του σημαία, το δικό του σύμβολο και καταλήγουν σε ένα. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα των Ελλήνων. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα δημοκρατία των Ελλήνων. Μεγάλο επίτευγμα που, που, σημαίνει θέλουμε να είμαστε πλέον ένα κράτο και καταλαβαίνουμε, κατανοούμε ότι πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο τα μπαϊράκια μα. Θέλω να σου πω ότι ο Μαυροκορδάτο. Όχι απλά ήταν γνώστης των ελληνικών πραγμάτων ήταν γνώστη και των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Mm -hmm. Απίστευτα. Είπα, εάν ζούσε σήμερα, πιθανόν να είχε κάνει και δέκα δεκτορικά. Όχι ένα, δέκα δεκτορικά. Τόσο σπουδαγμένο άνθρωπο. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο ε, το πέρασε τα αρχεία, τα συγκεκριμένα που πέρασε τη σημαία, τα προσωπικά του αρχεία, τα κρυφά αρχεία, τα παρέδωσε, αναφέρεται με στο βιβλίο, τους κάποιους του 1823. Δυστυχώ οι αντιπαλόμενοι τα πέταξαν και τα έκαψαν. Και δεν θα τα βρούμε ποτέ, το συγκεκριμένο κομμάτι Μάλιστα. των αρχείων του. Υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο Μαυροκορδάτου που διαχειρίζεται, που διαχειρίζεται εθνικά, τα, γενικά αρχεία, το τα του γενικά αρχεία του κράτους. Εκεί, λοιπόν, ο Μαυροκορδάτος γνώριζε πολύ καλά όλες τις σημαίες όλων των κρατών της Ευρώπης. Μάλιστα. Και αυτέ τι σημαίε, εγώ τι έχω μέσα στο βιβλίο. Mm -hmm. Δηλαδή, φαίνονται σημαίε. Σα είπα του, όπω είπα παράδειγμα πριν, West India Company, η σημαία, δηλαδή, οι αγγλικέ σημαίε. Ε, υπάρχουν όλε μέσα. Και ποιε ήταν οι σημαίε τη εποχή. Από όλα τα κράτη. Καμία, μα καμία δεν είναι ίδια με αυτέ τι τρει που πρότεινε ο Μαυροκορδάτο. Δηλαδή, την κλασική, την τετράγωνη, με τον μπλε φόντο και τον, τον σταυρό, τον ελληνικό. Τον λευκό. Με την άλλη που πρότεινε ε, για τα εμπορικά πλοία και την κλασική πια αυτή που έχουμε εμεί σήμερα ε, που δεν ήταν αυτή ακριβώ, ήταν περίπου αυτή που έχουμε σήμερα με τι λωρίδε. Ήταν λευκή η λωρίδα η, η πρώτη mm -hmm. και λευκή η τελευταία και όχι μπλε. Αυτή η πρώτη με Δεν υπήρξε λοιπόν καμία αντίδραση από αυτού που την υπέγραφαν μέσα στην Εθνοσυνέλευση. Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό γιατί έπεισε και του ξένου. Έπεισε και του ξένου γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Από του ξένου. Καμία. Καλά, δεν είναι το, 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 το θεωρώ μεγάλη υπέρβαση αυτών που υπογράφουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι μεγάλη φυσικά, υπέρβαση. Είναι υπέρβαση. Και... Είναι, υπέρβαση, υπέρβαση, υπέρβαση. Μεγάλη. είναι υπέρβαση, αλλά θεωρώ ότι ο μεγάλο ηγέτη ήταν αυτό που του έπεισε. Mm -hmm. Και του είπε οτιδήποτε άλλο, γιατί φυσικά υπήρχαν αντιδράσει στην Ευρώπη. Για φανταστείτε να βάζανε του Ρίγα mm -hmm. με το Ρόπαλο. Ποιο θα δεχόταν Ευρωπαίο ένα Ρόπαλο μέσα σε μια... πολεμικό. Εδώ λοιπόν μπήκε ένα Σταυρό ο Σταυρός του Κωνσταντίνου, τον οποίο σταυρό τον οικειοποιούνται πια στα μήκη και στα πλάτη του πλανήτη. Λοιπόν, και μπήκε και μία επίση ένα, μια επίσης, μια σημαία με εννιά λωρίδε βυζαντινή, ξαναλέω σημαία, λευκή η πρώτη, λευκή η τελευταία, εννιά λωρίδε των ελλαδικών περιοχών, δηλαδή των περιοχών γύρω από το Αιγαίο, που χρησιμοποιούσαν αυτό το σινιάλο, αν θέλετε, στα πλοία του, όπως υπήρχαν αντίστοιχα στη Βόρεια Αφρική, άλλο χρώμα, στην Κύπρο, χρυσό, mm -hmm. άλλα χρώματα. Το, το 9, 9 λωρίδε έχει παίζει κάποιο ρόλο? Το 9 Λωρίδες, για να είμαι ε, παρότι έφτασα σε αδιέξοδα πάρα πολλές φορές στο βιβλίο και έπρεπε να ερευνήσω τα αδιέξοδα αυτά και λύθηκαν όλα, το 9 Λωρίδες πιστεύω πραγματικά, η προσωπική μου άποψη, είναι ότι όπως ε, φτιάχνονταν τα σύμβολα αυτά από έναν φανατικό χριστιανό στο Βυζάντιο, γιατί έτσι φτιάχτηκαν, φτιάχτηκαν περίπου την εποχή των θεμάτων, δηλαδή να πω 300 χρόνια αργότερα, 400 χρόνια από το όραμα του Κωνσταντίνου, του Τονίκα, στον γαλάζιο ουρανό, και κυρίως από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, που από εκεί ξεκινούν τα θέματα, και εκεί φτιάχνονται τα θέματα και ανάμεσά τους λίγο αργότερα το θέμα των Ελλαδικών περιοχών και το κομμάτι λοιπόν των Ελλαδικών περιοχών έχει αυτά τα χρώματα που σας είπα mm -hmm. όλες οι σημαίες οι Βυζαντινές οι σημαίες έχουν σταυρούς, έχουν το χειρό όλες οι ασπίδες έχουν από τον Κωνσταντίνο έχει ξεκινήσει το χειρό mm -hmm. Χριστός το Χριστόγραμμα, ναι. ή το Χριστόγραμμα ΙΧ ή το χειρό Όμω αυτέ οι σημαίε έπαιζαν και ένα άλλο ρόλο. Αν παραδείγματο χάρη ένα αυτοκράτορα κινούνταν στον πόντο, στον εύξηνο πόντο, τότε η σημαία του ήταν ε, και ένα... πορφυρή. <χαι> Εννέα δηλαδή λωρίδε, όλε λευκέ, λευκέ οι πέντε και οι τέσσερι πορφυρέ. Εάν ήταν μια σημαία στην ε, νότια, στην νοτιοανατολική ανατολικη Μεσόγειο, Τότε ήταν χρυσέ, λευκέ, χρυσέ. Στον ελληνικό χώρο ήταν πάλι εννέα, εννέα λευκέ με, με τέσσερι μπλε. Στην Αφρική κάτι αντίστοιχο. Στην ε, Ισπανία κάτι, χ, χ, κόκκινο και χρυσό. Άρα στην Ιταλία λευκέ με κόκκινο. Mm -hmm. Άρα τα χρώματα διέφεραν. Όμω ήταν ένα σινιάλο στα πλοία. Το εννιά. Ήταν ένα σινιάλο γενικά το χρώμα. Από πού είναι? Άρα, από τι ελλαδικέ περιοχέ είναι το μπλε. Από πού είναι με το πορφυρό, είναι το αυτοκρατορική. Από πού είναι το μαύρο, πόντο. Mm. Όπω εξακολουθεί να είναι το, mm. στα χρώματα του σημερινού πόντο. Το 9 όμω, αυτοί που το φτιάξαν, δεν ήμασταν εμεί. Σωστά. Το έφτιαξαν φανατικοί χριστιανοί. Mm. Η αρρύθμιση, εκείνη την εποχή και το γνωρίζει πολύ καλά, δεν χρησιμοποιούσαν, το... χρησιμοποιούσαν τη λατινική γραφή, και τη λατινική γλώσσα, ο Ηράκλειο είναι αυτό που περνάει επίσημα την ελληνική γλώσσα, την ελληνική, αλλά η, η γραφή των αριθμών είναι λατινική. Mm -hmm. Και αντί στην ε, γραφή τη λατινική, κανένα αριθμό, κανένα αριθμό, το λατινικό, τη λατινική γραφή, δεν ε, παρουσιάζεται με, τον, με το Ι, Χ, εκτό από το εννέα. Πάει και το 11, που είναι Χ, χι Χι-Γιώτα. Χι, αλλά, χι, αλλά δεν η... λε ποτέ Χριστό ΙΣΟΥ. Ναι, λε ΙΙΙΣΟΥ Χριστό. Άρα λες, λοιπόν αυτό. Καταλήξανε αυτούς... στο 9, γιατί το 9 είναι Χι. Φυσικά. Που σημαίνει Ιησούς Χριστό. ΙΙΣΟΥ Χριστό. Και το είχαν κρυφό αυτό. Δεν, δεν, δεν έπρεπε να δείχνουν ε, ότι είναι και εδώ έχουμε και ένα Χριστό γράμμα. Μπορεί να είχε και μία σημαία το πλοιάριο. Όμω καταλάβαιναν αμέσω μεταξύ του τι ήταν αυτό ανάλογα με το χρώμα. Έβλεπα mm -hmm. τι 9 αλωρίδε. Είπαμε τι πέντε λευκέ και τι πέντε λευκέ. είναι ένα κρυφό κώδικα. Φυσικά, κρυφοί κώδικε. Και γιατί να δείξουμε στον εχθρό. Μπέρδευαν και τον εχθρό. Γιατί να δείξουμε στον εχθρό ότι έχουμε. Ε... όταν πλέουμε στο Αιγαίο, ένα παράδειγμα. Ε... ότι έχουμε μία σημαία. Δεν πάμε σε πόλεμο. Που παραπέμπει στο Χριστό κλπ. Ε, με τη φιλική εταιρεία τι γίνεται. Προβάλλει κάποια αξίωση σε όλη αυτή την ιστορία. Α, προβάλλει αξίωση η φιλική εταιρεία, αλλά δεν γίνεται δεκτή. Μάλιστα. Δεν γίνεται δεκτή κυρίω από του ξένου πρέσβει. Ναι. Κυρίω από του ε, ξένου πρέσβει. Γι' αυτό, ε. Δηλαδή ακόμα και το. Τα χρώματα δεν του άρεσαν ότι ήταν επαναστατικά. Ακόμα και ο φίνικας δεν του άρεσε που ήταν επαναστατικό για του ξένου πρέσβει. Mm -hmm. Οπότε, διευκόλυνε λοιπόν και το μαύρο κορδάτο. Είπε και στου ξένου πρέσβει, σα τα χαρίζω όλα, δεν θα σα κάνω τίποτα. Εγώ θα πάρω το χρώμα τη βράκα και τη ουστανέλα και θα τα κάνω σημαία. Και εσεί λέει που είστε άξιοι, με καταγεγραμμένο με στο βιβλίο, εσεί που είστε άξιοι λέει, ε, και πολυγνώστε λέει πρέσβη μου, ψάξτε, mm. ψάξτε να βρείτε για ποιο λόγο έβαλα τι φουστανέλε και τι βράκα. Και φυσικά υπονοούσε όλη αυτή την ιστορία από το Μέγα Κωνσταντίνο, από το Βυζάντιο, όλες, όλα αυτά τα χρώματα και τα σχέδια που σα είπα που πέρασε ο Μαυροκορδάτο με πλήρη γνώση της ιστορίας και με πλήρη γνώση των σημεών που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Δεν έκανε χατήρι δηλαδή, δεν πήρε των πέντε μεγαλύτερων οικογενειών τις σημαίες των δέκα να κάνει μια σύμιξη όλων αυτών για να κλείσει το μάτι σε κανέναν. Μα θα μπορούσε Γιώργο να βάλει καταρχήν τη σημαία της οικογένειάς του. Ναι. Που ήταν ναι. και Και Ας... με πολύ μπλε. Και με πολύ μπλε. Δεν το έκανε. Ναι. Ας πούμε α... Α... ότι εκεί θα βρεις και Δεν το έκανε. Μου. Δεν το έκανε. Έβαλε, νομίζω ότι του έπεισε όλου λέγοντα ότι εγώ θα βάλω το, το σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα το βάλω εκεί και θα βάλω και τη σημαία των Ελλαδικών περιοχών. Όπου οι Ελλαδικέ περιοχέ ήταν αυτέ. Το Αιγαίο, η Σάμο, απέναντι, η Αθήνα, η Πελοπόννησος Αυτό ήταν το κομμάτι των Ελλαδικών περιοχών. Ε, άρα θα βάλω αυτέ τι δύο σημαίε και θα φτιάξω την ναυτική σημαία και θα βάλω και την κατεξοχήν σημαία το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο πέρασε, είπαμε, στην υπηρετική Ελλάδα με το δοσπεδάδο του Υπήρου, θα τη βάλω αυτή να είναι τη γη. Και τη θαλάσσια θα βάλω αυτή που είπαμε πριν, την ίδια δηλαδή, το όραμα του Κωνσταντίνου. Παρά και στο κύμα, παραπέμπει και φυσικά, στα κύματα, στη θάλασσα, ναι. Μα φυσικά γιατί και ο λαό τότε, ό,τι καταλάβαινε ο ίδιο, καταλάβαινε και έβαλε το ελευθερία ελευθερία ή θάνατο, ελευθερίας ναι. θάνατος, ο, ε, πολλά ε, λόγια. Το, τοπικά βάλανε κάποια και σύμβαλα, και το, φυσικά, σύμβολα τοπικά. Τοπικά σύμβολα Και ο καθένα μπορούσε να συμπληρώνει και να φαντάζεται και να λέει. Δεν υπήρχε νόμο ή υπήρχε νόμο. Γιατί αυτή είναι η σημαία. Για τη σημαία. Ναι, ναι. Με πέρασε νόμο. Πέρασε fake, δηλαδή. Με πέρασε φεκ κανονικά από το 1922 πέρασε την εθνοσυνέλευση. Και αργότερα περνάει το 29 όπου αλλάζει πια και η εμπορική σημαία, η ναυτική, ε, καταργείται. Τελώς, λέει, την είχαμε μόνο για κάποια λίγα χρόνια, 7-8 χρόνια. Ε, και μετά το 1933 την αλλάζει ο όθονα. Mm -hmm. Πάλι με φεύγουν, όλα αυτά γίνονται με νόμου του κράτου πια. Mm -hmm. Τι αλλάζει, δεν άλλαξε τίποτα. Την κρατάει τη σημαία την ίδια, το μαυροκορδά του, απλά αλλάζει το χρωματισμό γιατί υπήρχε μια δυσκολία. Θα τη δείτε μέσα στο βιβλίο τη δυσκολία που δημιουργείται. Mm -hmm. Που δημιουργείται από όλου του οπλαχικού. Η δυσκολία γιατί όταν έχουμε λευκό. Λευκή, την πρώτη λωρίδα και τελευταία λευκή, δημιουργείται πρόβλημα με το σαυρό. Ναι. Και έτσι άλλοι την κάνανε μικρότερη, άλλοι την κάνανε μεγαλύτερη. Δηλαδή θέλετε σημαία του Κανάρι και πιθανόν θα γελάτε μέσα πόσο ο καθένα την σκέφτηκε αυτή τη σημαία του μαύρο κορδάτου Γι' αυτό και έρχεται μια διορθωτική και λέει ο, ο, το επιτολείο του Όθωνα. Δεν το έκανε ο Όθωνα. Του Όθωνα του τέριαζε γιατί τα χρώματα τα, τα βαβαρικά ήταν τα ίδια. Ναι. Αλλά είπε πρώτη μπλε, τελευταία μπλε. Και λύθηκαν αμέσω τα προβλήματα. Και από τότε πια ξεκινάει το ταξίδι. Επίσημα, από τον το ξεκινάει, αλλά το μπλε με τε... πρώτη τελευταία μπλε. μπλε ήταν από τον Όθωνα. Μάλιστα. Άλλη σημαντική αντίδραση βρίσκουμε σε αυτό το διάστημα το 2030 για τη σημαία. Καμία. Καμία. Α, απλά το 2030, το 22, δηλαδή μετά το 22, ναι. υπήρξαν αντιδράσει. Φυσικά mm -hmm. και υπήρχαν. Mm -hmm. ε, φαντάζεσαι ότι οι υπρούχοντε τη πελοπονίσου δεν αντέδρασαν. Μπλε. <laughs> δηλαδή το φαντάζει αυτό. Δεν το φανταστώ αυτό. Ε, ναι, λοιπόν. Αλλά... Α, και όμω ήταν τόσο ισχυρό, τόσο ισχυρά δεμένη αυτή η απόφαση, που πραγματικά μα αφήνει όλου έκπληκτου. Mm -hmm. Και λέμε, πώ είναι δυνατόν να μην υπήρχαν αντιδράσει που εδώ φαγνόμασταν μεταξύ μα ε, για πολύ Πόσα, πιο απλά, πόσα χρήματα θα πάρει η ίδρα ή οι σπέτσε ε, από την κυβέρνηση επειδή πήραν μέρο στον αγώνα ή τα ψαρά ή κάποιοι άλλοι. Και πόσο ήμασταν τόσο κοντά στην εμφυλία σύραξη. Ναι, και πώ λε τους ιδρέου, α πούμε, κατεβάστε αυτό το, αυτή το σύμβολο, αυτή τη σημαία που έχει εκεί πέρα. Μα δεν μίλησε Γιώργο μου κανεί, αλλά λέω είναι, είναι άξιο θαυμασμού. Αυτό, αυτό, ότι υπάρχει ένα ηγέτη ο οποίο γνωρίζει καλά τα εξωτερικά και τα εσωτερικά και καταφέρνει να βάλουν υπογραφές την ίδια μέρα υπογραφές στην Εθνοσυνέλευση οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είχαν του αναφέρω ένα προ ένα. Σα το λέω ειλικρινά. Θα το δείτε μέσα στο βιβλίο. Αναφέρονται ένα προ ένα. Είναι, είναι αυτοί, αυτοί που υπέγραψαν. ναι. Και είχαν όλοι τι δικέ του σημαίε και τα δικά του μπαϊράκια. Κολοκωτρόνη. Ο κολοκωτρόνη γιατί να αντιδράσει. Είχε και αυτό ένα δικό του. Ε, είναι πάρα λάβαν. πολύ κοντά. Δηλαδή το ότι αλλάξαμε το γαλάζιο σταυρό και το κάναμε λευκό σταυρό με μπλε φώτο είναι σχεδόν ίδια σημαία. Είναι mm -hmm. πολύ κοντά mm -hmm. η σημαία αυτή. Με αυτή που είχε. Πάρα φύλο πολύ φύλο κοντά. Φύλο. Και μάλιστα είναι μια σημαία η οποία κρατάει από τα βυζαντινά χρόνια, την οποία την κρατάνε, την έχουν πάρα πολύ. Μαύρο Μιχαλέη, ο Κολικότρο Νέη και πολλοί άλλοι. Άρα γιατί να τη δράσει, είναι, πολύ, είναι, πιο κοντινή σε αυτόν mm -hmm. από mm -hmm. τους άλλου που έχουν διά, διάφορα σχέδια, που έχουν κουκουβάγε, που έχουν άγκυρε, που έχουν τόσα σχέδια του τον Ικα πάνω. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να τη δράσει. Μα κανεί δεν αντέδρασε. Κανεί δεν αντέδρασε. Καποδίστρια πώ το παίρνει. Κανεί δεν αντέδρασε. Μια, μια αυτό, 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 αυτό μου δίνει ακόμα μια μια λαβή, το βιβλίο μου έχει δώσει μια ακόμα λαβή σε αυτά που λέω και κάνω, για την υπέρβαση που κάναμε εκείνη τη στιγμή. Προέρχεσαι από ένα τόσο μακρύ σκοτεινό χρονικό διάστημα, δυναστεία, τυραννία κλπ. Κατοχή κλπ. Και, και, και αποφασίζει να κάνει εθνοσυνέλευση, δηλαδή δημοκρατία, δηλαδή να έρθετε όλοι μαζί σε μια εντό εισαγωγικών βουλή και να πείτε τι γνώμε σα. Μα αφού τόσα χρόνια έχει ξεχάσει την δημοκρατία. Δεν ξέρει να διαλέγεσαι. Δεν ξέρει να συζητά. Ερχόταν όλο με τη χατζάρα και σε έσφαζε. Δεν είχε λόγο. Δε... Πώ ξαφνικά ξυπνάει μέσα σου αυτό που έχει εφεύρει τη δημοκρατία και φωνάζει όλου του ανθρώπου κάτω να μιλήσετε, όλου του αρχηγού, όλου του καπεταναίου να βρείτε μια άκρη. Αυτό αυτή η σύλληψη της δημοκρατίας μετά από 400 χρόνια, η, η επαναγέννηση, η αναγέννηση της δημοκρατίας, είναι, είναι, τρομερό. Είναι τρομερό. Και τώρα έρχεσαι και μου δίνει το βιβλίο σου από τότε που το διάβασα γιατί πήγα εκεί κατευθείαν. Μου δίνει μια ακόμα άρθρο. Δεν είναι η μόνη υπέρβαση που κάνει ο Έλληνας που ξυπνάει από τα σπλάχνα του μέσα η δημοκρατική του διάθεση. Δεν, δεν είναι μόνο. Η άλλη υπέρβαση είναι που κάνει που αποφασίζει ο καθένας ναι παιδιά, πρέπει να έχουμε μία σημαία, δεν μπορεί να είναι ο καθένα του κεφαλιού του. Αφήνω τη σημαία του παππού μου, αφήνω τη σημαία του γενάρχη μου, κατά μέρο και ακολουθώ τι θέλετε να ακολουθήσουμε. Αυτή την μπλε, αυτή την μπλε. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε μία σημαία. Αυτή είναι μεγάλη υπέρβαση. Και η υπέρβαση είναι επίση ότι δεν αντέδρασε κανεί από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό. Γνωρίζουμε καλά την εξάρτηση και εκείνα τα χρόνια. Δεν αντέδρασε κανεί γιατί δεν τοποθετήθηκε ένα μικρό συμβολάκι πάνω που να, είχε, που να προκαλέσει. Να έρεθιζε, να έρεθιζε. Που να αρέσει. Που να έρεθιζε. Δηλαδή δεν μπήκε μια ημισέλινο. Δεν μπήκε. Είπε για τον Ανδρέα Λόντο. Ναι. Η ανεστραμμένη και από πάνω ο Μαύρο Σταυρό. Mm -hmm. Δηλαδή αυτή προκαλεί. Δεν μπήκε τίποτα. Ούτε καν κουκουβάγια. Ούτε καν κάτι αρχαίολικό Που εκείνη την εποχή ό,τι πλοίο υπήρχε και το γνωρίζει πολύ καλά. Έφερνε είχε ονόματα. Ναι. Και ονόματα αρχαιολινικά. Όλα τα πλοιάρια. Τη Ήδρα, των Σπετσών, των Ψαρών Ήχαν και όλων των Ήταν αρχαιολινικά ονόματα. Άλλη, και... μια πέρβαση στον πέρβαση. Άλλη μια μεγάλη υπέρβαση των Ελλήνων. Τεράστια υπέρβαση. Άλλη μια μεγάλη υπέρβαση. Και μου επιτρέπει, η πρώτη αθροσυνέλευση περνάει σφραγίδα. Και η σφραγίδα ήταν η Θεά Αθηνά 1822. Πού την θυμόντουσαν την Θεά Αθηνά μετά από 500 Τη χρόνια. Τη λάτρευαν την Θεά Αθηνά, λάτρευαν του αρχαίου. Αυτοί οι άνθρωποι Περισσότερο, όχι από εμάς από ό,τι νομίζουμε εμείς ναι, 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 Το ναι, λέω ναι, ναι, ειλικρινά. Ναι, 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 ναι. Γιατί αποδεικνύεται μέσα από όλο αυτό. Δηλαδή αποδεικνύεται τα ονόματα των πληγερίνων τους, των παιδιών τους Και από την περικεφαλαία του Κολογοτρώνη Και ξαναλέω, και ξαναλέω, ναι. το σύμβολο του κράτους ήταν η θεά Αθήνα με το δώρο και την ασπίδα τη. Το 1822. Η Παλάς ναι. Ε, Έχεις πει για το σταυρό του Μέγα Κωνσταντίνου να πούμε ότι αυτό ο ισοσκελής, ο ισόπλευρος σταυρός υπάρχει ο σύμβολο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κρήτης, του Ιρακλείου της Κρήτης είναι αρχαίο μηνοϊκό σύμβολο. Έτσι, δεν, δεν είναι μόνο μηνοϊκό σύμβολο, είναι μηνοϊκό σύμβολο. Όχι, θέλω να πω τον βρίσκουμε Φυσικά. εκεί πέρα το σταυρό. Είναι κυκλαδικό σύμβολο είναι επίσης, κυκλαδικό. δεν έχει βρεθεί στη θύρα. Έχει βρεθεί ε, σε πάρα πολλές προϊστορικές θέσεις mm -hmm. στην, στην, στην Ελλάδα. Αυτό που είναι ένα σύμβολο ο Σταυρό, ο αυτό που το λέμε και ελληνικό Σταυρό, είναι ένα σταυρό ο οποίο υπάρχει από την νεολυθική εποχή φυσικά, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα ή όπου είναι. Έχουμε δύο, δύο δυνάμει. Mm -hmm. Η εχουμε δυο αναγκαλιάζει την άλλη. Mm -hmm. Είναι πάρα πολύ δυνατό το σύμβολο. Mm -hmm. Πάρα πολύ δυνατό το σύμβολο. Και το στην αρχαιότητα το είχαν και ω σταυρό πάνω από το μνήμα των ιερέων του Διονύσου. Μια σκήνη σήμερα του Υγείου Διονύσου. <laughs> ναι. Ναι. Διόνυσο, Άγιο Διόνυσο. Άρα λοιπόν, βλέπει ότι διαιωνίζεται το σύμβολο, δεν πετιέται, δεν μπορεί να ξεριζώσει ένα σύμβολο μέσα σε τόσο βαθιά χαρά. Και ειδικά ένα, ειδικός, ένα, ένα τόσο μεγάλο σύμβολο. Ένα Ειδικό, τόσο... ενωτικό, ε, συνδυαστικό, έτσι. Ένα τέτοιο σύμβολο δεν ξεριζώνεται μέσα από την καρδιά και δεν μπορεί και να το καταλογίσει σε κανέναν. Σε, σε, να το χαρίσει σε κανέναν κλπ. Και, και γι' αυτό βλέπει το σύμβολο αυτό, υπάρχει στα χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου. Φυσικά υπάρχει ο ήλιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το σύμβολο του ήλιου, ε, και στα κλασικά χρόνια φυσικά, είναι μία ρόδα, ένα κύκλο, με έναν σταυρό στο κέντρο. Αυτό είναι και η πρώτη γραφή του γράμματο Θ, που φυσικά, είναι ο Θεό. Φυσικά. Και από εκεί πια περνάει ο, ο ήλιο να γίνεται ένα αστέρι με οκτώ ακτίνε. Υπάρχει όμω ο σταυρό κέντρο και οι άλλε δύο ακτίνε, λίγο ελαφρά μικρότερε. Mm -hmm. Υπάρχει δηλαδή ο σταυρό εκεί, στα ελληνιστικά χρόνια περνάει πια και όταν το όραμα του Κωνσταντίνου, έχω μέσα τον Ευσέβιο, τον βιογράφο του, Κησάρια. ο οποίο λέει, το λέει ότι ήταν μεσημέρι και πάνω από τον ήλιο ακριβώς, μεσημέρι, πάνω από τον ήλιο, άρα καθαρός ο ουρανός, άρα γαλάζιο το φόντο του ουρανού, η Ρώμη, και βλέπει έναν σταυρό τον ουρανό και εκεί αυτό το πράγμα γίνεται κατευθείαν, περνάει, και γίνεται σύμβολο πια ο Λευκός Σταυρό με, με το γαλάζιο φόντο και περνάει μετά. την περνάει και μαύρο κοντά Όχι μόνο μαύρο κοντά για να μην ειλικρινή. το περνάει η επίγονη του Κωνσταντίνου, το περνάει ο Ηράκλειο mm -hmm. με τα παιδιά του που λατρεύουν τον Κωνσταντίνο, και τα αναφέρω και αυτά στο βιβλίο. Και μετά περνάει σιγά σιγά. Και Μα και ο Κωνσταντίνο αρχικό ηλιολάτρη ήταν, δεν ήταν πριν. Σχεδόν ε, σε όλη τη ζωή ήταν. Σινένα, δηλαδή. ε, ο ε, πατέρα ε, του ήταν ηλιολάτρη. Λοιπόν, Βαφτίστηκε χριστιανό λίγο, λίγο πριν πεθάνει. Έτσι. Ε, άρα λοιπόν. Η το, μητέρα το, του. Το, το, σύ, ναι. Η Ελένη ήταν χριστιανή. Ναι. Έλληνο. Το σύμβολο λοιπόν είναι τόσο διαχρονικό και δεν ξέρει ζώνατε, δεν ξεκαρδιώνεται που λέει ο παππού μου. Δεν στο βγάζουν μέσα από την καρδιά. Θέλω να μου πει τώρα πώ. Την ελληνική σημαία, το, τα σύμβολα της ελληνικής σημαίας, τα σχήματα και λοιπά, τα χρώματα και όλα αυτά τα πράγματα, τα πήραν άλλοι και καναν δικές τους σημαίες, μετά από μας. ενώ τα δικά μας. Ναι. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, η αντιγραφή των σημαίων γίνεται κυρίως στο, στο, στο Βυζάντιο. Ναι. Δηλαδή, εκεί αντιγράφουν τις πολλοί σημαίες... τις σημαίες τις βυζαντινές, και φτιάχνουν δικές τους σημαίε για χι Γιατί. Από το να θέλουν να πάνε κόντρα ή να θέλουν να δείξουν και αυτοί ότι είναι σάξοι, αντίπαλο κλπ. Και, λοιπά, και έως ήθελαν... να πάρουν έγλι. Και έγλι και να κατοχυρώσουν. Ναι. Βέβαια. Ένα σταυρό. Ένα, ένα σχήμα σταυρού. Λέω ένα παράδειγμα, α πούμε, τη σημαία που τη βλέπω μπροστά μου, του άνθιου μου τι κατοχύρωσε. μορφή αυτή. Τι, σαν... μορφή, τι... τι ναι. να πρωτοπούμε δηλαδή τι εδώ. Τι θεό αυτό. Και βλέπει σαν... τώρα εδώ, Γιώργο, ότι τη σημαία αυτή την έχει κατοχυρώσει η Γεωργία. Ναι. Η χώρα η Γεωργία. Τεράστια χώρα. Άρα λοιπόν, κάθε χώρα έπαιρνε και ένα κομμάτι από το βυζανάκι. Τυχαία εντελώ, σου λέω. Ναι. Εντελώ τυχαία. Ε, τώρα, ε, ομοιώτη με την ελληνική σημαία, την τωρινή σημαία εννοής, που έχουμε εμεί. Όχι. Όχι. Τι ψαντινέ, Όχι, νο, ναι, ναι, ναι. Ενώ αυτέ οι σημαίες που έχουν σήμερα, που ξέρουν Παρα ότι έχουν τα, Ευρωπαϊ... τα, τα κράτη του κόσμου, πώς προκύπτουν από ελληνικέ σημαίε. Δεν έχει σημασία, αν είναι πια περίοδου, είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που έχει, που δει μόνο τις εικόνες και διαβάσει τις λεζάντες μέσα στο βιβλίο μου θα καταλάβει πάρα πολλά. Και δεν μιλάω για την ε, τουρκική σημαία. Που είπαμε λίγα πριν. Αυτή είναι, ναι, Και δεν μιλάω για την αλβανική σημαία. Και αυτή. Ξεκάθαρη. Σε κάθαρη. Δεν, δεν, δεν είναι μέσα στο βιβλίο. Θα δείτε πάρα πολλέ σημαίε. Mm -hmm. Πάρα πολλέ σημαίε. Οι σημαίε με τι λωρίδε. Οι σημαίε με τι λωρίδε. Μα το μπλε, το γαλάζιο και το λευκό ήταν προϊόνια χρώματα και το εξήγησα. Mm -hmm. Και φαίνεται μέσα στο βιβλίο. Όποιο το ταξιδέψει, θα το δει. Δηλαδή αν δείτε σήμερα τι σημαίε τη Γαλλία, τη Ρωσία. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά. Ναι. Ε, δεν είπαμε από ποιε εκδόσει βγαίνει η κυκλοφορία αυτό το βιβλίο, γιατί και αυτό ακόμα μου έκανε εντύπωση. εντύπωση. Λοιπόν, οι εκδόσει ε, είναι οι εκδόσει Γρέα Θεά. Τι είναι τούτο. Ε, δεν τούτο. <laughs> Μα δεν θα μπορούσα ε, να μην, επειδή είναι μια αυτοέκδοση ε, και η Γρέα Θεά ε, είναι αυτέ. Έχετε δει τι χοντρέ κυρίε που λέω εγώ. Τι θεατοπηγικέ που λένε. Ναι. Αυτέ. Τι ε, παχύσαρκε κυρίε, τι εξαιρετικά όμορφε παχύσαρκε κυρίε από το Δημήνι, από το Σέσκο, ναι, ναι, ναι. από τη Θεσσαλία, από την Ιππορική Ελλάδα. και Κυκλάδε. ρόδο και τα λοιπά, ναι. σε όλη την Ελλάδα προϊστορικά χρόνια ή τα κυκλαδικά ιδόλια θεέ γονιμότητα. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι. που κρατούν την κυλίτσα του, που κρατούν τα στήθη του, που κρατούν. Λατρεύεται το... λοιπόν η κρέα θεά από του προελληνε μέχρι που κατεβαίνει ο Δία από του πρώτο Έλληνε. Μέχρι που κατεβαίνει ο Δίας Και κάνει την πρώτη παγκοσμιοποίηση. Από τη βόρεια Ελλάδα, <laughs> ο Αρσενικό Θεό. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεό. Ω τώρα έχουμε τη Θεά. Μητριαρχία. Την, με, φυσικά. Υπάρχουν όμω πολλοί οι οποίοι την λατρεύουν. Mm -hmm. Γρα... Θεά και κλπ. Φυσικά. Τη λατρεύουν ακόμα. παρά τον... μητέρα Θεά. Η πρώτη παρά... Θεά ήταν η μητέρα φυσικά, Θεά. Παρά τον... Το αρσενικό, παρά τον Αρσενικό Θεό. Ο mm -hmm. Θεό. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν. Η τη λατρεία τη παλιά θεότητα. Αυτοί οι προέλληνε, πρωτοέλληνε λατρεύουν και την γρέα θεά. Και ονομάζεται μάλιστα γρέι ή γρέι. Γρέα θεά, γρέι. Και έχουμε τη λέξη γρεκος Είναι εξαιρετική λέξη γρεκος Και την ε, όπου από εκεί προέρχεται η λέξη γκρι. Και γκρι. Σε όλο τον κόσμο μα λένε γρεκούς. Και το, κάποιοι. Κάποιοι, να μην πω, το θεωρούν και ότι είναι και υποτιμητικό. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου υποτιμητικό. υποτιμητικό είναι το γρεκύλο, ναι. το οποίο το έλεγαν γκρέκολου οι Λατίνοι στου Έλληνε, ω οι Μα και ήταν γιατί, πισμα... είναι, γιατί είναι κακό να σε πισματάρει, Μα δηλαδή, είμαστε δηλαδή. πισματάρε. Λοιπόν, ναι. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να, να το λύσουμε πισματά. αυτό, γιατί μου κάνει εντύπωση και που το έχει αναλύσει κιόλα, ότι γρέο είναι αυτό που λέμε γρέα-γριά είναι από το γρεό που σημαίνει γεωργός, γρατζουνάω τη γη να την καλλιεργήσω. Ήταν οι πρώτοι καλλιεργητές οι που δουλειά ήταν με τις τσουγκράνες να αρχίζουν να, 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 δημιουργούν ρητίδες στη γη, γιατι η mm -hmm. γιαγιά η γρεά έχει ρητίδες. Αυτό Και είναι παλιός, είναι ο παλιακός άνθρωπος, άνθρωπος που είναι εδώ χρόνια, χιλιάδες χρόνια εδώ πέρα. Γεωργο, λέω καμιά φορά με τους φίλους μου, πώς λένε τις Σταφίδα στην αρχαία Ελλάδα. Τη ταφίδες. Η σταφυλή Υγρέα στα φυλή. Υγρέα στα φυλή. Τι ωραία. Κοίτα πόσο δι... Αυτό που λε, οργώνω τη γη, ναι. κάνω ρητίδε, άρα η ρητιδιασμένη, το ρητιδιασμένο, η, η ρόγα, η, η ρητιδιασμένη. είναι υγρέα στα φυλή. Λοιπόν, έτσι και εδώ λοιπόν, έχουμε τη λέξη υγρέα, η οποία είναι εξαιρετική λέξη για μένα και είναι η λέξη που πρέπει να είμαστε περήφανοι. Που μα αν θέλετε, γκρι. Αυτό, ακριβ... γκρί... Αυτό ακριβώ λέω. Και δεν πρέπει να κολλήσουμε αναγκαστικά στο Ελλά και Χέλλα που κάποια στιγμή γινόταν χαμό Ένα yeah. μικρό εμφύλιο. Μόνο στην Ορβηγία μα λένε έτσι. Ναι, Ξέρει βέβαια. Ναι, ναι. Ελλάς. Ελλάς. Ε, και εδώ πρέπει να πούμε ότι και στη μυθολογία μα ακόμα ο Έλλην, ένα αδελφό, ο Έλλην εσύ. μένει εδώ. Μένει εδώ και μοιράζεται το βασίλειο, το, και δίνει το υπόλοιπο βασίλειό του, το δυτικό βασίλειο, στον Γρεκό και φεύγει ο Γρεκό και πηγαίνει στην Ιταλία και αυτού είδανε ότι ήρθαν από εδώ πέρα, και αυτού του είπανε Γκρέτσι, Γκρεκού, α πούμε. Μάγνα Γκρέτσια λέμε. Η Μεγάλη Ελλάδα, έτσι μα ξέρουν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Αδελφό μα ήταν στη μυθολογία ή είναι η γιαγιά μα η Γκρέα. Αλήθεια είναι. Η γιαγιά μα. Δεν αγαπά τη γιαγιά σου. Είναι υποτιμητικό να αγαπά και να φυλάσσει το ρητηριασμένο πρόσωπο ή χέρι τη γιαγιά. Ε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι, μα, είναι, με τη γλώσσα. μα είναι η γιαγιά μου λοιπόν είναι. Οι πρωτοέλληνε, οι προέλληνε που αναφέραμε πριν. Η γιαγιά μου είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ενώ στην Ελλάδα, στα προϊστορικά χρόνια. Όλο αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και γραία θεά. Έχει υπόψη ότι τελειώνει η και τίποτα από ό,τι είχα προγραμματίσει να σε ρωτήσω δεν σου έχω ρωτήσει. Τίποτα. Οπότε θα μου ξανάρθει κάποια στιγμή. Φαντάσου να τα ρωτούσε, δηλαδή. Ναι, ε, τίποτα. Πραγματικά ξεκινήσαμε έτσι μια κουβέντα που θα κάναμε στο σπίτι, στο καφεδάκι μα κλπ. Έτσι έφυγε αυτή η εκπομπή. Με Δε, πολύ χαρά αυτά μου. Αυτά που ήθελα να σε ρωτήσω, δεν σε ρώτησα. Ά, είναι μάθημα για μένα να είμαι εδώ μαζί σου. <laughs> έχω, <laughs> έχω, έχω, πάρει μαθήματα και μακάρι να ήμουν και πιο μικρό, να μακάρι να είχα το χρόνο <laughs> να είμαι στα μαθήματά σου. Α, οπότε λοιπόν σήμερα δέχτηκα ένα μάθημα. Ε, μου. Θα μου ξανάρθει κάποια στιγμή να πούμε και τα, να πούμε και τα υπόλοιπα αυτά που είχα κατά νου τουλάχιστον. Με πολύ μεγάλη χαρά μου το Θέλω να πω ότι είδα στην παρουσίασή σου μια έκθεση που έχει με μεγάλε αφήσει από όλα αυτά που έχει το βιβλίο. Αυτή η έκθεση που έχει μπορεί να μετακινηθεί να πάει σε διάφορα σχολεία, μπορεί να πάει σε διάφορου συλλόγου, στην επαρχία ή οπουδήποτε αλλού. Είσαι διατεθειμένο να πα να του δείξει και να του μιλήσει. Φυσικά, φυσικά και μπορεί να πάει. Ήδη προγραμματίζεται μια τέτοια έκθεση να γίνει το Γενάρη και κάποια στιγμή θα είμαστε σε επαφή να συνημερώσω που θα γίνει. Ωραία.